αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η σημερινή συζήτηση, όπως ο τίτλος νομίζω κάνει έτσι αρκετά σαφές, επιχειρεί να συνδέσει γεγονότα και γεωγραφίες, των οποίων οι συνέχειες αλλά και σχέσεις δεν είναι απαραίτητα ή έτσι, με πρώτη ματιά εύκολα διακριτές. Η προσπάθεια να κάνουμε τώρα αυτές τις σχέσεις πιο σαφείς είναι αποτέλεσμα ερευνητικής δουλειάς, αποτέλεσμα συζητήσεων, οι οποίες γίνονται από διάφορες κατευθύνσεις και σε διάφορα γνωστικά πεδία και που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πίσω από όλη αυτή τη συστημική ανισότητα, τον ρατσισμό, τις διάφορες πρακτικές εθνοθρησκευτικού χαρακτήρα, όπως συνδέονται και παρατηρούμε, για παράδειγμα, στο καθεστώς apartheid της Παλαιστίνης, μπορεί κανείς να βρει ακόμη την αποικιοκρατία. Οι βανδαλισμοί, οι καταστροφές, αποκαθήλωση αγαλμάτων που έχουμε δει τελευταία με τις κινητοποίησεις του Black Lives Matter στην Αμερική, όπως αυτή στο Richmond στη Βιρτζίνια του Χριστόφορου Κολόμβου ή στο Μασαχουσέτη αλλά και αλλού όπως στην Αγγλία, δείχνουν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση και για το οποίο θα μιλήσει νομίζω και ο Γιάννης Χαμηλάκης. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Συγγνώμη, μία μικρή διακοπή πάλι για τεχνικούς λόγους. Το έχω κάνει ήδη, νομίζω. Να το κοιτάξω πάλι τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μέσα από το Facebook. Το έχω κάνει ήδη. Παιδιά, είστε και εσείς host, έτσι, Νικόλα και Πινελόπη. Μπορείτε να δείτε τη δυνατότητα αυτή. Έχω ήδη δώσει το link. Νίκο. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα απευθείας μέσω του Facebook. Okay. Ναι, οπότε επαναλαμβάνω μόνο μέσω του link που Press Project στο YouTube. Το link είναι διαθέσιμο στο Facebook. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις πρόσφατα στην Αμερική με το Black Lives Matter, συμβολικές κινήσεις όπως αυτές που ανέφερα παραπάνω, θεωρούμε ότι έχουν ακριβώς στόχο να αποδομήσουν αυτή την κληρονομιά της αποικιοκρατίας. Αυτό που περιγράφουμε επίσης ως προσφυγική κρίση, μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, είναι αποτέλεσμα συνθήκων και δομών που δημιούργησε πάλι η αποικιοκρατία. Ο ρατσισμός και εθνοκεντρισμός και μια σειρά από ιδέες που εντάσσονται στην παράδοση του οριενταλισμού, με τις οποίες ακριβώς υποδεχόμαστε και αυτό το εντός εισαγωγικών αυτό το κόσμο, είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένες με το ιδεολογικό υπόβαθρο της αποικιοκρατίας. Είναι επίσης οι ίδιες ιδέες επάνω στις οποίες χτίζει σήμερα ο εθνικισμός και ο φασισμός και κάνουν αυτή τη συζήτηση, θεωρούμε, ακόμη πιο επίγουσα και ιδιαίτερα σημαντική. Με βάση λοιπόν το ερευνητικό τους πεδίο, αλλά ίσως και την ακτιβιστική τους δράση, οι ομιλητές και οι ομιλήτριές μας σήμερα θα επιχειρήσουν να διαφωτίσουν διάφορες πλευρές και πρακτικές της μεταπικιοκρατικής συνθήκης, αλλά και να συνδέσουν τις πολλαπλές μορφές αντίστασης, όπως αυτές αναπτύσσονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τη Μεσόγειο και την Παλαιστίνη. Θα συστήσω έτσι, πολύ σύντομα τους ομιλητές μας, όχι με απαραίτητα με την σειρά, αλλά και με τη σειρά με την οποία θα μιλήσουν. Πρώτα η Πινελόπη Παπαϊλία, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities. Το θεωρητικό και ερευνητικό της έργο αφορά ζητήματα πολιτισμικής μνήμης και ιστορικής κουλτούρας, τη βία των αρχείων και τη θεαματοποίηση του επισφαλούς άλλου στη σημερινή μηντιακή συνθήκη. Η τρέχουσα έρευνά της αφορά ειδικά τη θέση του νεκρού σώματος στη δημόσια σφαίρα, την πολιτική του ψηφιακού πένθους και την ηθική του witnessing. Είχα σκοπό να πω και δύο λόγια για το θέμα της, γιατί θα μας μιλήσει, αλλά νομίζω μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ομιλία της.
Όπως είπα, ο κάθε ομιλητής έχει περίπου 15 λεπτά. Θα ακολουθήσει ο Γιάννης Χαμηλάκης, ο οποίος είναι καθηγητής αρχαιολογίας στο Brown University. Το 2005-2006 ήταν Getty Scholar στο Getty Research Institute στο Los Angeles. Το 2012-2013 μέλος του Institute for Advanced Studies στο Princeton, έτσι, για να φέρω μερικούς από τους τίτλους του και τις ιδιότητες του. Από το 2010 συνδιευθύνει ένα πολύ ενδιαφέρον αρχαιολογικό και εθνογραφικό πρόγραμμα στην νεολιθική θέση Κουτρουλού Μαγούλας. Και είναι οι κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της αρχαιολογίας, η χρονικότητα ως μνημονικές και βιωματικές διαστάσεις, ανάμεσα στα κύρια ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα, με τα οποία ασχολείται και στα δύο μεταξύ πολλών άλλων τέλος πάντων βιβλίων του, το έθνος και τα ερείπια του, αλλά και το πιο πρόσφατο, η αρχαιολογία και οι αισθήσεις, και τα δύο μεταφρασμένα στα ελληνικά. Τα τελευταία χρόνια, έτσι και ίσως και σε πιο άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα, κάνει επιτόπια έρευνα στη Λέσβο γύρω από το προσφυγικό, συνδυάζοντας εθνογραφία και αρχαιολογία, ενώ έχει επιμεληθεί και το συλλογικό τόμο με τίτλο «The New Nomadic Age, Archaeologists of Forced and Undocumented Migration». Ακολουθεί ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, ο οποίος ελπίζουμε με επιτυχία να συνδεθεί μαζί μας. Έχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Υδατικών Πόρων. Από το 2015 συμμετέχει σε εγχειρήματα αλληλεγγύης και θαλάσσιας διάθεσης στα σύνορα της Ευρώπης, Αιγαίο και Κεντρική Μεσόγειο, εκτός από το διάστημα 2018-19 που δούλευε με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στο Νότιο Σουδάν. Από το Μάρτιο του 2019 είναι ο συντονιστής του διασωστικού καραβιού Mare Ionio της Ιταλικής Οργάνωσης Mediterranean Saving Humans, που αποτελεί ένα συνεταιρισμό αντιρατσιστικών ομάδων και κοινωνικών κέντρων με σκοπό τη διάσωση προσφύγων και μεταναστών, αλλά και την εναντίωση στις εγκληματικές πολιτικές της Ευρώπης φρούριο. Θα συνεχίσει η Όλγα Λαφαζάνη, η οποία είναι διδάκτορ κοινωνικής γεωγραφίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μετανάστευση, τα σύνορα, τον αστικό χώρο, το φύλλο και την καθημερινή ζωή. Ενδιαφέροντα τα οποία αλληλοδιαπλέκονται με τη δέσμευσή της σε αγώνες ενάντια στις πολλαπλές σχέσεις εξουσίας, καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα, έχει δημοσιεύσει μια σειρά από άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και έχει διδάξει σε διαφορετικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Και τέλος, ο Νικόλας Κοσματόπουλος, ο οποίος διδάσκει πολιτική, διεθνή ζητήματα και ανθρωπολογία στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρητού. Φέτος είναι μέλος στο Institute for Advanced Studies στο Πανεπιστήμιο του Princeton. Πριν το Λίβανο, έχει διδάξει στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, το Science Po στο Παρίσι και το Κολομπία στη Νέα Υόρκη. Ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντά του είναι η διακυβέρνηση της βίας και της ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή, η πολιτική ανθρωπολογία της θάλασσας, ειδικά στη Μεσόγειο, και γενικότερα η μεταπικιακή συνθήκη σήμερα. Θα περάσω λοιπόν το μικρόφωνο στην πρώτη ομιλήτριά μας, την Πινελόπη. Κάνω το unmasking, μοιάζει λίγο με τον Τραμπ, δεν θέλω να πάρετε αυτή την ιδέα. Λοιπόν, καλησπέρα από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Δέσποινα για αυτή την εισαγωγή, τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων για την παραχώρηση της αίθουσας, το Press Project για τη μετάδοση, τον Νικόλα για όλες τις συζητήσεις αυτό το καλοκαίρι, και φυσικά εσείς που έχετε συνδεθεί και τα λίγα άτομα που είναι εδώ σε αυτή την κάπως υβριδική μορφή εκδήλωσης που έχουμε σήμερα. Στον τίτλο της απόψινής μας εκδήλωσης, η παρατατική παράθεση της πληροφορίας, οι αμήχανες παύλες, η ίδια σύνθεση του πάνελ, γιατί δεν είμαστε ακριβώς μια αυτονόητη παρέα, υποδεικνύουν χάσματα την ίδια στιγμή που επιχειρούν να τα γεφυρώσουν, όπως ήδη ανέφερε η Δέσποινα. Αυτά τα χάσματα αφορούν διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και ιστορικές στιγμές, διαχωρισμένα επιστημονικά πεδία και έννοιες και διαφορετικές μορφές και εκφάνσεις της αντίστασης. Απόψε θέλω να επικεντρωθώ στο ζητούμενο της διασύνδεσης. Στο τίτλο φαίνεται ξεκάθαρα ότι το νήμο που θέλουμε να πιάσουμε για να κάνουμε αυτό το πλέξιμο είναι πρώτα απ' όλα η συστηματικά
ξεχασμένες, σε εισαγωγικά, απιακές ιστορίες. Οι καλύτερα αποθυμένες ιστορίες της ευρωπαϊκής επέκτασης και κατάκτησης του κόσμου από τον 15ο αιώνα, που έθεσαν τα θεμέλια της σημερινής ευρωαμερικάνικης πολιτισμικής και οικονομικής κυριαρχίας, που σήμερα βέβαια βρίσκεται στη δύση της. Αυτές οι ιστορίες σε συνάρτηση με την έννοια της φυλής, του race, ως κεντρική ιδεολογία και τεχνολογία της δυτικής διακυβέρνησης, συνεφασμένη πάντα με τον καπιταλισμό και την πατριαρχία. Για τον πολιτικό φιλόσοφο και θεωρητικό της μεταπτυχιακής συνθήκης, Ασίλ Μεμπέμπε, η εμπορευματοποίηση του σώματος του σκλάβου έχει καταστήσει τον μαύρο ιστορικά τη ζωντανή κρύπτη του κεφαλαίου. Το σημείο δηλαδή όπου η υλικότητα συναντάει τη φασματικότητα. Με δεδομένο ότι η απολωτρίωση και η ανσυνθήκη του χρεωμένου ανθρώπου επεκτείνονται πολύ πιο πέρα από τους μαύρους στο δέρμα, Μεμπέμπε θα μιλήσει επίσης για την γενίκευση της μαύρης ιδιότητας, αυτό που ονομάζει το «γίγνεσαι μαύρη του κόσμου», «becoming black of the world». Κάτι που έχει γίνει ακόμα πιο φανερό με τις πρόσφατες κλιματικές καταστροφές και την πανδημία, αφού όλο και πολλαπλασιάζονται τα υποκείμενα που κραυγάζουν «I can't breathe». Την ίδια στιγμή πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη συγκάλυψη της πολιτικής λογικής από την ιδέα της πολιτισμικής και θρησκευτικής διαφοράς. Από τη δεκαετία του 70 και μετά, με τη μετατόπιση από τη βιολογία στον πολιτισμό, έχει εδραιωθεί ένας ρατσισμός χωρίς φυλή, «racism without race», όπως το έχει ονομάσει ο φιλόσοφος Etienne Balibar. Έτσι, στην εποχή της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη, η Ισλαμοφοβία ειδικά έχει μετατραπεί σε βασικό φορέα της φυλετικής κυβερνολογικής. Η ανθρωπολογική έννοια του πολιτισμού και του πολιτισμικού σχετικισμού της φιλελεύθερης βοαζιανής παράδοσης, ενώ προτάθηκε και συγκροτήθηκε στην αρχή του 20ου αιώνα ως εργαλείο κριτικής της ψευδοεπιστήμης του ευγονισμού και της βιολογικής σπουδής της φυλής, θα καταλήγει να αναπαράγει την ίδια ιστοκρατία κάτω από άλλη μανδύα. Θα καταλήγει επομένως στα λόγια του Μισελ Ρολφ Τριό «αντι-έννοια», «anti-concept». Αντί για σπίδα απέναντι στις κοινωνικές εκφάνσεις της φυλετικής εξουσίας, θα λειτουργήσει ιδιαίτερα όταν σχετίζεται με το έθνος κράτος, με την ιδέα της εθνικής κουλτούρας, ως ασπίδα που κρύβει άλλες μορφές εξουσίας και ανισότητας, όπως η ταξική. Ιρωνικά εν τέλει, το λεγόμενο «culture concept» θα παράγει τυφλότητα μπροστά στον διάχυτο φυλετικό ρατσισμό της αμερικάνικης κοινωνίας. Σήμερα, στον απόχειο του κινήματος του BLM, ριζοσπαστικές φωνές στην αμερικάνικη ανθρωπολογία μιλάνε πια για την ανθρωπολογία της λευκής υπεροχής, για abolitionist anthropology, και ακόμα για την ανάγκη να καεί η ανθρωπολογία ολοσχερός, burn it down, ώστε να τεθούν η μεθολογία και η θεωρία της στην υπηρεσία της αποκατάστασης, ψυχικής όσο και οικονομικής και πολιτικής, καθώς και της κατάργησης της φυλετικής λογικής στο σύγχρονο apartheid. Η συσχέτιση του πολιτισμού με τη φυλή, πάντως, ως μια πρώτη πράξη διασύνδεσης, μας προτρέπει να δούμε λόγια και πρακτικές όπως αυτών των κατοίκων των καμένων βούρλων πριν λίγες μέρες μέσα από την οπτική της κριτικής θεωρίας της φυλής. Νίκο, μπορείς να πας. Την ώρα που επιχειρούν να εμποδίζουν ένα φορτηγό μεταφέροντας φαγητό σε 39 ανήλικους πρόσφυγες, ακούμε κατοίκους να ξεστομίσουν τρομακτικές βρυσιές που συνθέτουν σε λιγότερο από 3 λεπτά όλο το πάζο του φιλετικοποιημένου λόγου. Κοπρίτη, μπουρδέλο, άνοιξε τα φώτα ρε, γαμάω τον Μοχάμεθ, γαμάω τον Πούστη. Εδώ θα γίνει ο τάφος τους μετά, ας την πετάξει την πέτρα. Ισλαμοφοβία, ομοφοβία, ζωοποίηση, θηλυκοποίηση, αποιεροποίηση του σώματος, επιτήρηση, νεκροπολιτική. Πρέπει να σταθούμε επίσης στη μορφή της διαμαρτυρίας τους. Οι κυρίαρχοι πολίτες άρπαξαν το δικαίωμα να διακόψουν την εθνική οδό για να αποτρέψουν τη φιλοξενία των προσφύγων εκεί
και κατ' επέκταση όποιας ελεύθερης κυκλοφορίας του στο σώμα του έθνους. Η πράξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη λογική του apartheid, που διατρέχει φυσικά όλο το σύστημα μεταχείρισης των προσφύγων, για το οποίο θα μιλήσει η Όλγα, από την κατηγοριοποίηση των πληθυσμικών ομάδων σε ανήλικων, σε αναγνωρισμένων προσφύγων, μέχρι την περίφραξη τους σε κλειστές δομές. Το ότι οι Έλληνες δεν είχαν αποικίες δεν σημαίνει ότι η συζήτηση για τη φυλή δεν μας αφορά, ότι είναι μια ακαδημική μόδα από το εξωτερικό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συνενέσει μέσα από μια τελείως μη αναστοχαστική, μη ιστορική αναπαραγωγή της κλασικής παιδείας στο λευκό ιδιώδες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, οικειοποιώντας τα προνομιά του όποτε μπορούσαμε, ειδικά ως μετανάστες σε κράτη επικιστικής αποικιοκρατίας. Για τον αρχαιολόγο Δημήτρης Πλάντσος, η επιβολή ενός καταστατικού αρχαιολατρικού ήθους στην ελληνική κοινωνία αποτελεί βιοπολιτικό εργαλείο. Αφήνοντας όμως το ελληνικό πλαίσιο για μια μελλοντική συζήτηση, που ελπίζω ότι θα κάνουμε μαζί, θέλω να περάσω σε ένα δεύτερο χάσμα μείζωνας σημασίας τον τελευταίο καιρό. Ένα χάσμα που συμπίπτει με κάτι που μοιάζει με ένα γεωγραφικό δεδομένο, τον Ατλαντικό, που χωρίζει τις ιστορικές και ευνηστικές δράσεις του κινήματος του Black Lives Matter στη ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα σήμερα. Παρότι μετά από τη δολοφονία του George Floyd είχαν γίνει μεγάλες διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και εντυπωσιακές πράξεις αποκαθήλωσης αγαλμάτων, όπως του δουλεμπόρου Colston στο Bristol, επικρατούσε ένα παράξενο κλίμα. Από τη μία καταδίκηση της ρατσιστικής βίας στη ΗΠΑ και συμπόνιας με τον πόνο των μαύρων, και από την άλλη ανακούφισης και αποστασιοποίησης. Έτσι ακούσαμε τον Ιούνιο τον Υπουργό Νίκο Εσωτερικών της Γαλλίας, τον Χριστόφ Καστανέρ, σε δηλώσεις στις οποίες καταδίκασε τη ρατσιστική βία στις ΗΠΑ, να εκφράζει και αυτός συμπόνια για την απώλεια του George Floyd, γιατί όχι, και να ανακοινώσει την κατάργηση της αστυνομικής πρακτικής του κεφαλοκλειδώματος. Ταυτόχρονα δεν έχασε την ευκαιρία να μας υπενθυμίζει ότι όσον αφορά τον θεσμικό ρατσισμό, η Γαλλία δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μία εβδομάδα μετά, όμως, θα ανακαλέσει αυτή την αλλαγή του μέτρου για το κεφαλοκλειδώματος. Τις μέρες αυτές είδαμε επίσης να χρειαστεί να κυκλοφορεί το απίστευτο σύνθημα, Νίκο, το επόμενο. The UK is not innocent. Really? Σε πλακάτ, σε διαμαρτυρίες στη Μεγάλη Βρετανία. Σε άρθρο με τίτλο What Black America Means to Europe, ο Βρετανός δημοσιογράφος Gary Young σχολιάζει τη συστηματική εκφυγή στη σύγκριση ως βασικό μηχανισμό απενοχοποίησης. Δεν είναι τόσο κακό εδώ ή ευτυχώς δεν έχουμε αυτό εδώ, όπου το αυτό είναι το λιντσάρισμα, η κουλτούρα των όπλων, η φωνική βία κτλ. Το γεγονός ότι οι πιο απεκθές πράξεις των Ευρωπαίων αποικρατών έλαβαν μέρος σε τόπους που τώρα βρίσκονται εκτός εθνικών συνόρων, όπως επίσης αντίστοιχα τα κινήματα για τα πολιτικά δικαιώματα έγιναν στις πρώην επικίες στο πλαίσιο των αντιεπικιακών αγώνων, θολώνει ακόμα πιο πολύ τις εντυπώσεις. Η σταδιακή αγνόηση της αποικιακής ιστορίας, που στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη δεν διδάσκεται στο σχολείο, συνδυάζεται συχνά με τοξική νοσταλγία για αυτό το παρελθόν. Με τον όρο μεταπιακή μελαγχολία, ο ιστορικός Paul Gilroy έχει περιγράψει την νευρωτική υπερεξιστόρηση του αντινατσιστικού αγώνα στην Αγγλία, που συγκαλύπτει την ντροπή για την απώλεια της αποικιοκρατίας, ενώ τροφοδοτεί άρνηση όσον αφορά τις ευθύνες για την καταστροφή που προκάλεσε και ακόμα προκαλεί. Αντί για συλλογική αμνησία, που είναι μια λέξη που συχνά χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για αυτή την απώλεια μνήμης αυτής της αποικιακής ιστορίας, η ανθρωπολόγος και μεταπιακή θεωρητικός Ann Laura Stoller μιλά για αποικιακή αφασία,
για να περιγράψει την ενεργητική διαδικασία περίφραξης και απομάκρυνσης μιας ολοφάνερης ιστορίας, για την οποία δεν βρίσκονται λόγια και αυτά που λέγονται δεν κατανοούνται. Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ στον καθοριστικό ρόλο των θεσμών της γνώσης στην εγκαθίδραση αυτής της αφασίας και την επιτακτική ανάγκη κατάργησής τους. Το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω αφορά την επίγουσα ανάγκη να επαναγκλειστούμε από ένα εθνικό πλαίσιο ανάλυσης. Πόσο κριτική και αντιεθνοκεντρική και να είναι, παραδέχεται το μύθο της συγκρισιμότητας μεταξύ εθνών κρατών. Αυτό γίνεται συνεχώς τώρα με το COVID, με τα κρούσματα, όλο αυτό, αυτή η ιδέα. Απέναντι στην αλήθεια ότι συγκατοικούμε τον ίδιο κόσμο και μαζί με πολλά άλλα όντα. Αδρανοποιεί τον διάμεσο, μετατρέπει μέσα από μια terra-centric, Νικόλα, γεωκεντρική άποψη, τον Ατλαντικό σε κενό. Ενώ μόνο εστιάζοντας εκεί, στην εμβληματική φιγούρα του φιλετικού καπιταλισμού, δηλαδή στο δουλεμπορικό πλοίο, μπορούμε να φέρουμε στο επίκεντρο της ανάλυσης τα μαύρα πτώματα στο βυθό. Και αυτός ο μαύρος ως φάντασμα που στοιχειώνει την Ευρώπη μας φέρνει στο δεύτερο σημείο της αρχιτεκτονικής της γνώσης που πρέπει να ταραχθεί ώστε να κάνουμε τις διασυνδέσεις που χρειάζονται σήμερα. Αυτό αφορά το αυτονόητο κενό μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, η λογική του ιστορικισμού που συνεχίζει να διαμορφώνεται μέσα από θεσμούς όπως μουσεία, μνημεία, αρχεία, πανεπιστήμια και επιστήμες. Ο ιστορικισμός είναι η φοιτήτρια που μου λέει με απόλυτη φυσικότητα ότι εμείς οι αρχαιολόγοι δεν έχουμε ηθικά ζητήματα όπως έχετε εσείς, γιατί άνθρωποι αυτοί έχουν πεθάνει πριν πολλά, πολλά χρόνια. Ο ιστορικισμός είναι ο χωρισμός των αντικειμένων που κλάπηκαν από πρώην αποικίες και σήμερα κοσμούν δυτικά μουσεία, από τις μετακινήσεις των ανθρώπων ως μετανάστες και πρόσφυγες που τα δημιούργησαν ή τα κληρονόμησαν. Ιστορικισμός φυσικά είναι και τα αγάλματα, το οποίο θα μιλήσει ο Γιάννης, που νομιμοποιούν τη λευκή υπεροχή μέσα από την αντικειμενοποίηση του παρελθόντος και την αποκοπή του από το παρόν. Το παρόν όμως χαρακτηρίζεται από χρονική ετερογένεια. Κλέβοντας από τον Βάλτερ Μπενιαμίν, ενέχει τη σπίθα του παρελθόντος που μπορεί να ξεπετάγεται στο παρόν, απαιτώντας αναγνώριση και δράση. Αυτό βλέπουμε στην εικόνα που επιλέξαμε για την εκδήλωση, στις πυροέτες και σηκωμένες κροθές των εφήβων Ava Holloway και Kennedy George στο Richmond της Βιρτζίνια, που χορεύουν πάνω στο γραμμένο με γραφίτι άγαλμα του στρατηγού του Νότου, Robert D. Lee. Ενσαρκώνουν την άλλη πτυχή της μαύρης ιδιότητας κατά τον Μεμπέμπε, τη συνείδητη επιθυμία για ζωή και δημιουργικότητα που κινείται σε πολλαπλές χρονικότητες ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Τι ωραία. Και να περάσουμε το μικρόφωνο στον επόμενο ομιλητή μας. Γιάννη. Ευχαριστώ και εγώ τους φίλους και τις φίλες που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα ζήτηση που ήδη έχουμε με την πρώτη ανακοίνωση της Πινελόπης. Μου ζητήθηκε να πω δύο λόγια για τα μνημεία και τους ανδριάντες, μια και βρέθηκαν στο επίκεντρο των δράσεων, αυτό που ονομάζουμε Black Lives Matter, και τη σχετική συζήτηση στην κοινωνία αλλά και στα μέσα. Πριν αρχίσω όμως αυτή την κουβέντα για τα μνημεία, θα ήθελα να συζητήσουμε ένα σχετικό ζήτημα, να κάνω μια διευκρίνηση. Υπάρχει ο κίνδυνος να κατηγορηθούμε όλοι εμείς εδώ, σε αυτή την εκδήλωση, πώς εργαλειοποιούμε το Black Lives Matter, πώς σχετικοποιούμε τη σημασία του με την παράθεση δίπλα σε αυτό πολιτικών ετοιμάτων και προταγμάτων για την Παλαιστίνη και τους πρόσφυγες. Να θυμηθούμε σε σχέση με αυτό πως μια από τις αντιδράσεις της συντηρητικής ή και της αντιδραστικής και ρατσιστικής πτέρυγας της αμερικανικής κοινωνίας στο Black Lives Matter ήταν η αντιπαράθεση και
και προβολή του συνθήματος «All lives matter». Είναι νομίζω σημαντικό να σκεφτούμε αυτό, ιδιαίτερα σε αυτό το πάνελ, που όλοι μας και όλες μας είμαστε φαινοτυπικά τουλάχιστον λευκοί και έχουμε συγκροτηθεί και κατασκευαστεί ίσως ως τέτοιοι, ως λευκοί και λευκές. Τι απαντούμε λοιπόν σε αυτή τη πιθανή κατηγορία, σε αυτή τη πιθανή ένσταση? Η δική μου απάντηση, και φαντάζομαι και αρκετών και από εμάς, είναι πως η δική μας εφετηρία, φάνηκε ήδη από την πρώτη παρέμβαση της Πνελόπης, είναι εντελώς διαφορετική. Πως εκινούμε από μια ανάλυση της απεικιοκρατικής, ρατσιστικής και βέβαια καπιταλιστικής νεωτερικότητας και του καθεστώτος της λευκής κυριαρχίας, της λευκής υπεροχής, white supremacy, που αυτή η νεωτερικότητα έχει επιβάλει. Συνεπώς, ο στόχος εδώ είναι να διερευνήσουμε πώς αυτό το καθεστώς της λευκής κυριαρχίας εκφράζεται σήμερα σε διαφορετικά χωρικά και ιστορικά πλαίσια, με την ελπίδα πώς θα καταφέρουμε να επαναπροσεγγίσουμε και τις υπάρχουσες, αλλά και τις μελλοντικές δυνητικές συμμαχίες. Συμμαχίες ανάμεσα στο Black Lives Matter και άλλα κινήματα, όπως το Παλαιστινιακό ή το Μεταναστευτικό. Για παράδειγμα, είναι γνωστές οι σχέσεις ανάμεσα στο κίνημα του Black Lives Matter και την Παλαιστινιακή αντίσταση. Ενώ η ρατσιστικοποίηση του μεταναστευτικού κινήματος και εδώ, αλλά και διεθνώς, είναι ξεκάθαρη. Όμως υπάρχει και ο αντίλογος. Για παράδειγμα, ο Αμερικανοπαλαιστίνιος George Zeidan, στο κείμενό του «Leave Palestine out of Black Lives Matter for now», το οποίο είχε δημοσιευτεί το περασμένο Απρίλιο στη Χαρέτζ, μας λέει πως αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να κρατήσουμε το Black Lives Matter στο επίκεντρο. Να μάθουμε αφροαμερικανική ιστορία. Να μην δώσουμε την εντύπωση πως λανσάρουμε ανταγωνιστικές αφηγήσεις, εκμεταλλευόμενοι εργαλειακά και οπορτουνιστικά τη δημοσιότητα που απέκτησε το Black Lives Matter. Και να σκεφτούμε πως ρατσιστικές και anti-black συμπεριφορές υπάρχουν και εντός του Παλαιστινιακού και στα πρόσθετα εγώ και εντός του μεταναστευτικού κινήματος. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό νομίζω να τονίσουμε πως το Black Lives Matter μας αφορά όλους και όλες, όπως ήδη τονίσει η Πνελόπη. Τα πολιτικά του προτάγματα πάνε πολύ πιο μακριά από την αντίσταση στην αστυνομική βία στη ΣΥΠΑ, την ισονομία και τη δικαιοσύνη. Είναι ένα κίνημα που στο κέντρο του βάζει την έννοια του reparation. Reparation όχι απλά σαν αποζημίωση και αναδιανομή του πλούτου, αλλά κυρίως ως repair, ως επισκευή, επιδιόρθωση ενός κατεστραμμένου κόσμου. Η άλλη βασική έννοια του κινήματος είναι το abolition, που παραπέμπει στην κατάργηση της δουλείας, υπονοώντας πως ζούμε ακόμα τις συνεπίες της. Ή μεν, ή τρώμε από τα κέρδη της, από τα κέρδη που αποκτήθηκαν από τη δουλεία, ή δε. Ανάλογα με τη μεριά που βρισκόμαστε, across the color line, για να θυμηθούμε το πιο σημαντικό διανοητή αφροαμερικανό, το W.E.D. Du Bois. Το πρόβλημα του 20ου αιώνα είναι το πρόβλημα του color line, έλεγε ο Du Bois, κάνοντας διάσημη μια φράση που πρωτοείπε ο Frederick Douglass. Φαίνεται πως αυτό ισχύει και τον 21ο αιώνα. Κατάργηση λοιπόν όχι μόνο της δουλείας, αλλά κυρίως της λευκής κυριαρχίας και της λογικής του φιλετισμού που παράγει λευκούς και μαύρους, όπως τόνιζε και ο Άσελε Μπέμπε στο Critique of Black Reason. Το abolition, λοιπόν, ως κατάργηση της φυλετικής, ρατσιστικής, πατριαρχικής, καπιταλιστικής νεωτερικότητας, μας αφορά όλους και όλες. Αφορά και το φαινόμενο που ονομάζουμε νεοελληνικό, είναι νεοελληνικότητα. Άλλωστε, το ξέρουμε, ο δυτικός ελληνισμός, βασισμένος στις συγκεκριμένες αναγνώσεις της κλασικής αρχαιότητας, αποτέλεσε τον καταγωγικό μύθο
αυτής της ρατσιστικής νεωτερικότητας. Στα βιβλία ανατομίας και φυσικής ανθρωπολογίας του 19ου αιώνα, η λευκή φυλή εικονογραφείται με ελληνορωμαϊκά αγάλματα, ενώ σήμερα οι Αμερικάνοι φασίστες του Identity Europa κυκλοφορούν αφίσες με τον Απόλλωνα Μπελβεντέρε, ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα ελληνορωμαϊκής τέχνης. Νίκο, το πρώτο. Πριν από λίγες μέρες γύρισα από τη Γκαμένη Μόρια, τη Μόρια 1, όχι τη Μόρια 2, το νέο ΚΑΜ, προσπαθώντας να κάνω μια πρώτη καταγραφή των ερειπίων. Στο νου μου είχα μια φράση τίτλο ενός σημαντικού άρθρου και τώρα βιβλίου της ανθρωπολόγου Κάθριν Μπέστεμαν, «Militarized Global Apartheid». Σκέφτομαι πώς αυτό το καθεστώς που περιγράφει η Μπέστεμαν με τις τρεις αυτές λέξεις συνδέει τη Μόρια με το Φέργκιουσον και τη Βιρτζίνια, αλλά και με τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Παρεπιπτόντως, στην εικόνα που βλέπετε, είναι το καμένο γραφείο, το κτίριο του ασύλου στη Μόρια. Και αυτή η εικόνα, κατά τη γνώμη μου, λέει πολλά, γιατί βλέπετε το παραθυράκι από το οποίο οι πρόσφυγες έπρεπε να δώσουν τα έγγραφά τους στους υπαλλήλους του ασύλου. Βλέπετε τις δύο σειρές από το αγκαθωτό σειρματόπλεγμα και το διάστημα ανάμεσα, έτσι ώστε να υπάρχει μια σωματική απόσταση, social distancing, ανάμεσα στους πρόσφυγες και στους υπαλλήλους του ασύλου. Το Black Lives Matter θα πρέπει να συνεχίσει να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης για πολύ καιρό ακόμα, χωρίς καμιά εργαλειοποίηση ή σχετικοποίηση. Για να το κατανοήσουμε βαθύτερα σαν κίνημα, αλλά και για να αναδεικνύει ακριβώς τα νήματα που συνδέουν φαινομενικά άσχετους μεταξύ τους χρονοτόπους, όπως η Μόρια, το Φέργκιουσον ή η Δυτική Όχθη. Το επόμενο σημαντικό. Γιατί λοιπόν τα μνημεία και τα αγάλματα αποτέλεσαν βασικό στόχο του κινήματος? Ακούσαμε και διαβάσαμε πολλά, πως έχουμε να κάνουμε με μια παράλογη, σχεδόν πρωτόγονη αντίδραση. Μια εικονοκλαστική συμπεριφορά, ένα πρωτόγονο ανημισμό, που βλέπει τα αγάλματα ως ζώντα υποκείμενα που υφίστανται την εκδυτική μανία του όχλου. Ακούσαμε και από σοβαρούς και σοβαρές διανοούμενους πως η αποκαθήλωσή του συνιστά memory side, δολοφονία της μνήμης. Πως ως μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς θα πρέπει να προστατευτούν. Διαβάσαμε σχετικά με το άγαλμα του αποικιοκράτη Cecil Rhodes στην Οξφόρδη πως είναι υποκριτικό να παίρνουμε χρήματα, τα χρήματα του Rhodes και παράλληλα να ζητούμε την απομάκρυνση του αγάλματός του. Αυτό το τελευταίο το είπε παρεμπιπτόντως η κλασικίστρια Mary Beard. Λες και ο πλούτος που αποκτήθηκε από την εργασία των μαύρων στα διαμαντορυχεία της Νότιας Αφρικής ανήκε και ανήκει στον Rhodes. Αυτά και άλλα πολλά ακούσαμε λοιπόν. Σε ένα μικρό κείμενο που δημοσίευσε το περασμένο καλοκαίρι στο Los Angeles Review of Books, προσπάθησα να απαντήσω σε κάποια από αυτά τα επιχειρήματα, στηριγμένος σε κείμενα φυσικά πολλών άλλων συναδέλφων. Πρότεινα πως για να κατανοήσουμε τις σημερινές αντιδράσεις θα πρέπει να διερευνήσουμε την πολιτισμική βιογραφία των μνημείων αυτών αλλά και την φαινομενολογική και αισθητηριακή τους λειτουργία σήμερα που ίσως εξηγούν την ιδιαίτερα φορτισμένη συμβολική τους διάσταση. Το επόμενο slide. Ήθελα να σας δείξω και το πόστερ που χρησιμοποιήσαμε εμείς, γιατί είναι ένα από τα πιο διάσημα φωτογραφικά τεκμήρια αυτής της διάστασης των μνημείων. Μίλησε γι' αυτό η Πινελόπη, αλλά και ολόκληρο το άγαλμα με το οποίο σχετίζεται το άγαλμα του Ρόμπερτ Λί, ενός από τους ηγέτες, ηγέτες των νοτίων στον εμφύλιο της Αμερικής. Ας δούμε τα αγάλματα και τα μνημεία των ΗΠΑ που αναφέρονται κυρίως στον Αμερικανικό εμφύλιο και που κατά βάση μνημονεύουν και τιμούν ηγέτες
του Confederacy, δηλαδή της Συνομοσπονδίας των Πολιτιών του Νότου, που ουσιαστικά αποσχίστηκαν, διεκδικώντας το δικαίωμα της δουλοκτησίας. Δεν ήταν όμως τα μόνα. Υπήρχαν και άλλα λιγότερο γνωστά μνημεία, όπως αυτά που αναπαριστούν τον Κολόμβο, για παράδειγμα. Πολλά από αυτά επίσης αποκαθιλώθηκαν από το κίνημα. Το επόμενο slide. Όπως φαίνεται, ελπίζω να βλέπετε το διάγραμμα που παρήγαγε η οργάνωση Southern Poverty Law Center, που φαίνεται η κατανομή, η χρονική κατανομή των μνημείων αυτών με βάση την εποχή στην οποία εγκαθιδρύθηκαν στην Αμερική. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τους ανδριάντες και τα αγάλματα, αλλά επίσης και τα σχολεία που ονομάστηκαν με ονόματα ηρώων του Confederacy. Αν το δείτε λοιπόν στο διάγραμμα αυτό, θα δείτε ότι τα μνημεία αυτά αναγέρθηκαν πολλές δεκαετίες μετά τη λήξη του εμφυλίου και την ήττα των πολιτιών του Νότου. Όμως, το πιο σημαντικό είναι πως την πλειονότητά τους δημιουργήθηκαν σε μια περίοδο όταν το αφροαμερικανικό κίνημα βρισκόταν σε άνοδο και είχε αρχίσει να αποκτά οργανωτική υπόσταση. Για παράδειγμα, με την ίδρυση της οργάνωσης National Association for the Advancement of Colored People το 1909, που ιδρύθηκε 4 χρόνια μετά την ίδρυση από τον Du Bois του κινήματος του Νιαγάρα το 1905, που είναι ο πρόδρομος οργανισμός ουσιαστικά του National Association for the Advancement of Colored People, και το επόμενο slide, που είναι από το κίνημα του Νιαγάρα, ουσιαστικά που πέρασαν τα σύνορα, πήγαν στον Καναδά για να ιδρύσουν αυτή την οργάνωση για τα δικαιώματα των μαύρων. Μια άλλη περίοδος έξαρσης στην ανέγερση των μνημείων αυτών ήταν οι δεκαετίες του 1950 και του 60, που όπως είναι γνωστό είναι η ακμή του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων, του Civil Rights Movements. Έχουμε λοιπόν 2 βασικές περιόδους στην ανέγερση των αγαλμάτων αυτών, την εποχή που οργανώνονται οι μαύροι και την εποχή που το Civil Rights είναι στην ακμή του, είναι η εποχή της Rosa Parks, του Malcolm X και του Martin Luther King. Με άλλα λόγια, τα μνημεία αυτά ήταν η απάντηση της λευκής κυριαρχίας στην άνοδο του αντιρατσιστικού κινήματος. Όμως ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν και είναι, γιατί το πιο πολλά από αυτά είναι ακόμα στη θέση τους, μια απόπειρα δημιουργίας ενός δημόσιου χώρου, ενός μνημιακού τοπίου, που να θυμίζει στους μαύρους και σε όλους και σε όλες τις υποτελείς ομάδες και τις συλλογικότητες, πως παρά την ήττα στον εμφύλιο, η στρατιωτικοποιημένη λευκή κυριαρχία έχει ακόμα το πάνω χέρι, έχει ακόμα την εξουσία. Ας μην ξεχνάμε πως τα αγάλματα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, χαρακτηρίζονται από μια μνημιακότητα, λόγω του μεγέθους τους, τοποθετημένα πάνω σε ψηλούς στήλους και σε κεντρικά σημεία. Εποπτεύουν το δημόσιο χώρο. Παράγουν όχι μόνο μνημιακότητα, αλλά και ενσώματη εμπειρία. Επιπλέον, τα υλικά κατασκευής τους, μάρμαρο και χαλκός, αποπνέουν διάρκεια, διαχρονικότητα και ίσως και αιωνιότητα. Η επιδίωξη εδώ είναι η παραγωγή μιας υπερχρονικής υλικότητας, πάνω και πέρα από την ιστορία. Η λειτουργία των μνημείων αυτών είναι άμεσα, βιωματικά και ενσώματα κατανοητή από την αφροαμερικανική κοινότητα και τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες του Black Lives Matter. Ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι αυτοί και το κίνημα πως δεν είναι κατασκευές μνήμης, αλλά λήθεις. Μνημεία που στόχο έχουν όχι μόνο την εξουσία πάνω στο δημόσιο χώρο και την κατασκευή μιας συγκεκριμένης ιστοριακής εμπειρίας αυτού του χώρου, αλλά και την απάλληψη από τη δημόσια μνήμη της ιστορίας της βίας πάνω στην οποία εδράζεται ο ρατσισμός και η λευκή κυριαρχία. Η αποκαθήλωσή τους λοιπόν από τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες δεν είναι βανδαλισμός, δεν είναι εικονοκλαστική πράξη, δεν είναι τελτουργική δολοφονία των ανθρώπων που αναπαριστούν. Είναι αντίθετα μια επανανοηματοδότηση, μια πολύ σήμαντη παράσταση πολιτικού θεάτρου
από την οποία όλοι μας και όλες μας έχουμε να μάθουμε πολλά. Μια πράξη συλλογικής ανάμνησης, recollection, που στρέφει την προσοχή μας στις ιστορίες που δεν έχουν τελειώσει. Τις ιστορίες που θα πρέπει να μας τυχιώνουν όλους και όλες, είτε ζούμε στη Βιρτζίνια, είτε ζούμε στην Αθήνα. Είναι ακόμα μια πρόκληση και μια πρόσκληση σε όλους μας και όλες μας να κάνουμε το στοίχημα αυτό μια οντολογία του βίου μας. Να ζήσουμε μέσα από αυτό. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω τώρα ότι μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο μιλητή, ο οποίος θα μπορέσει, πάλι ελπίζω, να συνδεθεί. Βρίσκεται στην Ιταλία, ο Ιάσονας Αποστολόπουλος. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς δεν είμαι στην Αθήνα για να παρευρεθώ στην εκδήλωση. Είμαι στην Ιταλία και ετοιμαζόμαστε για την νέα αποστολή με το διασωστικό καράβι Mare Ionio. Αν τα καταφέρουμε δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε μπλοκαρισμένοι για πολλωστή φορά από το Ιταλικό λιμενικό. Για την ιστορία, το Mare Ionio είναι ένα καράβι που ανήκει στο Ιταλικό εγχείρημα Mediterranea Saving Humans, που δεν είναι ΜΚΟ. Είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα από αντιρατσιστικές συλλογικότητες, κοινωνικά κέντρα και ευρύτερο κόσμο του κινήματος της Ιταλίας. Είναι ουσιαστικά η απάντηση του κόσμου της αλληλεγγύης απέναντι στους αντιμεταναστευτικούς σχεδιασμούς και την ποινικοποίηση της διάσωσης που έχουν αυξήσει δραματικά τους νεκρούς τα τελευταία 2 χρόνια. Θα μιλήσω για την κατάσταση στο προσφυγικό της Κεντρικής Μεσογείου, ειδικότερα για το πώς αυτή έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες, όχι τόσο λόγω της αντικειμενικής κατάστασης της πανδημίας, αλλά κυρίως λόγω των πολιτικών που ασκούνται με πρόσχημα αυτήν. Πολιτικές που έχουν δώσει το έναυσμα για την επέκταση του συνθήματος Black Lives Matter από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μεσόγειο θάλασσα. Δηλαδή, Black Lives Matter also in the Mediterranean Sea. Αυτό είναι που ακούγεται όλο και περισσότερο. Μια και η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών που επιχειρούν να διασχίσουν την Κεντρική Μεσόγειο είναι οι υποσαχάριοι Αφρικανοί που χάνουν τη ζωή τους αόρατα λόγω της δομικής συστημικής βίας και της κατάστασης εξαίρεσης που επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά λευκά κράτη. Καταρχάς, η Κεντρική Μεσόγειος, η θάλασσα δηλαδή μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης, και πριν την πανδημία αποτελούσε το πιο θανατηφόρο σύνορο του πλανήτη. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν χαθεί πάνω από 15.000 άνθρωποι σε αυτό το πέρασμα. Ουσιαστικά, βασικά, η λέξη πέρασμα είναι παραπλανητική. Πρόκειται για μια απέραντη αχανή έκταση εκατοντάδων ναυτικών μιλίων. Οι τελευταίοι μήνες είναι ιδιαίτερα, έχουν δυσκολέψει πολύ περισσότερο. Γιατί όπως και στην Ελλάδα 42.000 αιτούντες άσυλο αφήνονται σε άθλιες συνθήκες συνωστισμού εν μέσω πανδημίας, εγκαταλελειμμένοι από όλους, έτσι και στη Μεσόγειο θάλασσα εκατοντάδες ναυαγοί αφήνονται να πεθάνουν αβοήθητοι και οι επιζώντες στέλνονται πίσω στα σκλαβοπάζαρα της Λιβύης μέσα από κοινές επιχειρήσεις της Μάλτας, της Ιταλίας, της Frontex και του Λιβυκού Λιμενικού. Συν της άλλης, στις 7 Απριλίου, η κεντροαριστερή κυβέρνηση της Ιταλίας έκλεισε τα λιμάνια της χώρας ξανά, όπως ο Σαλβίνι τότε, και πέρασε ένα διάταγμα που απαγορεύει σε πλοία με ξένη σημαία να αποβιβάζουν διασωθέντες μετανάστες στην Ιταλία, με το επιχείρημα ότι η Ιταλία δεν είναι ασφαλής χώρα, λόγω του κορονοϊού. Εντάξει, είναι εξωφρενικό να δηλώνεται κάτι τέτοιο και να εξισώνεται η Ιταλία με χώρες όπως η Λιβύη, χώρα που είναι σε εμφύλιο πόλεμο και γεμάτη σκλαβοπάζαρα, γιατί αυτό σημαίνει μη ασφαλής χώρα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο των Δικαιωμάτων, στο νομικό πλαίσιο των διασώσεων της Κεντρικής Μεσογείου. Φυσικά το ίδιο έκανε και η Μάλτα, έκλεισε και αυτή τα λιμάνια της με το ίδιο πρόσχημα, το πρόσχημα της COVID. Και δηλώνουν ότι εντάξει, μην κάνετε έτσι. Το ίδιο μέτρο πήραμε και για τα κρουαζιερόπλια. Δηλαδή, εξισώνουν την κρουαζιέρα, μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ναυαγών. Το μέτρο αυτό
το διάταγμα αυτό στοχεύει αποκλειστικά και μόνο τα διασωστικά καράβια της κοινωνίας των πολιτών. Μια και οποιοδήποτε άλλο πλοίο, με ξένη σημαία, εμπορικό, ψαράδικο, οτιδήποτε, μπορεί να βαίνει κανονικά στην Ιταλία. Αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός είναι μια παγκόσμια πανδημία. Δεν είναι μόνο ιταλικό πρόβλημα. Άρα τι ακριβώς μας λένε, ότι οι ναυαγοί στη Μεσόγειο δεν θα διασώζονται πουθενά? Ότι όποιος πνίγεται στη θάλασσα θα αφήνεται να πνιγεί? Γιατί και η Ισπανία και η Γαλλία έχουν χιλιάδες νεκρούς από την COVID. Τι θα γίνει αν κλείσουν και αυτές τα λιμάνια στους επιζώντες της θάλασσας? Πού θα πηγαίνουν, πού θα αποβιβάζονται τελικά οι ναυαγοί? Είναι εμφανές ότι είναι γελία πρόφαση αυτή. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Η πραγματικότητα είναι ότι το κράτος έχει συνέχεια, από τον Σαλβίνι μέχρι την κέντρο αριστερά. Η μεταναστευτική πολιτική είναι μία και συγκεκριμένη. Είναι αυτό που λέμε Ευρώπη φρούριο. Και ειδικά στην Ιταλία έχει επικρατήσει μια ξενοφοβική, ρατσιστική ηγεμονία που κανένα κοινοβουλευτικό κόμμα δεν έχει διάθεση να τη πάει κόντρα. Είναι αυτή η ηγεμονία που έφερε τον Σαλβίνι στην εξουσία και να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και στον Ιταλικό Νότο. Σε αυτούς δηλαδή που μια ζωή τους έβριζε και τους χλέβαζε ως φτωχούς, αμόρφωτους, τεμπέληδες κτλ. Φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε ότι αυτά είναι ακραίες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η υποχρέωση κάθε πλοίου, κάθε καπετάνιου να διασώζει ανθρώπους σε κίνδυνο περιλαμβάνεται σε τρεις διεθνείς συνθήκες. Ούγκλος, η Σόλας και η ΣΑΡ. Είναι διεθνώς κατοχυρωμένη η υποχρέωση, συν της άλλης, των λιμενικών αρχών να συντονίζουν τη διάσωση στη ζώνη δικαιοδοσίας τους και να παρέχουν ένα λιμάνι στους επιζώντες, οι οποίοι, πάλι το Διεθνές Δίκαιο αναφέρει, ότι οφείλουν να μεταφερθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Άρα λοιπόν, όταν κλείνουν τα λιμάνια, τι κάνουν? Κόβουν τη διάσωση στη μέση. Η διάσωση δεν ολοκληρώνεται μέχρι ο ναυαγός να πατήσει και τα δύο του πόδια στη στεριά. Άρα, όταν δεν έχεις ένα λιμάνι να πας τον ναυαγό, είναι σαν να έχεις ένα ασθενοφόρο και να σου στερούν την πρόσβαση στο νοσοκομείο να πας τον ασθενή σου. Το κλείσιμο των λιμανιών ξεκίνησε ως τακτική από την ακροδεξιά διακυβέρνηση του Σαλβίνι το 2018, τον Ιούνιο του 2018, ως αποκορύφωμα του πολέμου ενάντια στους πρόσφυγες και τους διασώστες. Και συγκεκριμένα, μετά από μια καμπάνια 2 χρόνων κατά συκοφάντησης και δυσφήμισης των διασωστικών καραβιών, ότι είναι διακινητές, ότι είμαστε ταξί λαθρομεταναστών και το βασικό ότι είμαστε το pull factor, δηλαδή ο παράγοντας έλξης της παράνομης μετανάστευσης. Ότι δηλαδή έλκουμε μετανάστες με την παρουσία μας στη θάλασσα. Τότε επιβλήθηκε ναυτικός αποκλεισμός στην Ιταλία. Δηλαδή, εμείς κάθε φορά που διασώζαμε πρόσφυγες, συναντούσαμε πολεμικά πλοία της Ιταλίας, τα οποία μας απαγόρευαν όχι απλά να μπούμε στο λιμάνι, μας απαγόρευαν να μπούμε στα ιταλικά χωρικά ύδατα, που είναι 12 μίλια από την ακτή, παρόλο που είχαμε ιταλική σημαία. Εμείς, επειδή το είχαμε προαποφασίσει και επειδή ουσιαστικά το δικό μας εγχείρημα δημιουργήθηκε ως απάντηση σε αυτόν τον αποκλεισμό, σπάγαμε τα μπλόκα και περνούσαμε. Ήταν σαν τον στόλο της ελευθερίας στην Παλαιστίνη, σαν το Free Gaza η κατάσταση. Φυσικά, αφού περνάγαμε τον μπλόκο, το λιμενικό συνελάμβανε τον καπετάνιο μας, ξεκίναγαν ανακρίσεις στο πλήρωμα, ξεκίναγε η προανακριτική από τον εισαγγελέα, μας βάζανε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμο και κατασχέτανε το πλοίο για μερικούς μήνες. Σε κάθε διάσωση, δηλαδή, μέχρι και πέρσι τον Σεπτέμβρη του 19, είχαμε το ίδιο μοτίβο. Διάσωση, σύλληψη, κατάσχεση και τελικά αθώωση του καπετάνιου και απελευθέρωση του πλοίου στο δικαστήριο. Ουσιαστικά, όχι αθώωση, απλά πέφτανε οι κατηγορίες, δεν ξεκίναγε καν η απαγγελία κατηγοριών. Κατά την περσινή χρονιά, το σπάσιμο των μπλόκων ήταν ένα ιστορικό γεγονός στην Ιταλία, ήταν κεντρικό πολιτικό ζήτημα, με τρομερή πόλωση στο δημόσιο διάλογο. Έβγαλε πάρα πολλούς ανθρώπους στο δρόμο και έδωσε μια νέα πνοή στο ιταλικό κίνημα, που φαινόταν να έχει μουδιάσει κάτω από το βάρος της ακροδεξιάς διακυβέρνησης. Παρόλο που ο Σαλβίνι επέμενε ότι τα λιμάνια θα παραμείνουν κλειστά, ότι δεν θα μπούμε στα ιταλικά χωρικά ύδατα και ότι δεν θα αποβιβαστεί κανένας μετανάστης, δυστυχώς γι' αυτόν και στα ιταλικά χωρικά ύδατα μπήκαμε και τα λιμάνια ανοίξανε, με πάρα πολλούς δημάρχους ιταλικών πόλεων να δηλώνουν υποστήριξη προς το εγχείρημα και τελικά όλοι οι μετανάστες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Ταυτόχρονα, σε όλη την Ιταλία, πραγματοποιούνταν δεκάδες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης προς το καράβι,
που κάθε φορά έσπαγε τον μπλόκο. Και εντάξει, μπορώ να πω ότι ήταν μια πρώτη νίκη που άλλαξε τους συσχετισμούς και δημιούργησε μια σημαντική ρογμή στην θανατοπολιτική του Ιταλικού κράτους. Τελικά, με τον έναν και τον άλλον, ή τον άλλον τρόπο, συνέβαλε και στην πτώση της κυβέρνησης και στην αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος τον Σεπτέμβρη του 2019. Η νέα κυβέρνηση, παρόλο που πήρε την εξουσία με το πρόταγμα του discontinuità, δηλαδή τη ρήξη με τις σαλβινικές τακτικές και αντιλήψεις, όσον αφορά το δικό μας πεδίο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ή μάλλον το μόνο που έχει αλλάξει είναι το στυλ. Δεν έχουμε πια τον άξεστο ρατσιστικό τρόπο του Σαλβίνη, αλλά τον έντεχνο γραφειοκρατικό τρόπο της δημοκρατίας. Λιγότερος θόρυβος, αλλά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Δεν έχουμε πια συλλήψεις καπετάνιων και ξενοφοβικές κραυγές, αλλά κλείσιμο των λιμανιών λόγω COVID και διοικητική κράτηση των πλοίων λόγω τεχνικών παρατυπιών, έτσι το λένε τώρα, που μάλιστα σχετίζονται με την ασφάλεια των προσφύγων. Λένε ότι τα πλοία μας δεν είναι ασφαλή για τους πρόσφυγες. Εντάξει, είναι απίστευτα χυδαίο και προκλητικό να επικαλούνται αυτοί συγκεκριμένοι την ασφάλεια των προσφύγων, όταν τους τελευταίους 8 μήνες τα ευρωπαϊκά κράτη είναι εκείνα που συνειδητά αγνοούν τα σήματα κινδύνου, αφήνοντας εκατοντάδες ανθρώπους να πνίγονται. Πώς μπορούν εκείνοι να μιλάνε για την ασφάλεια των προσφύγων όταν αρνούνται λιμάνι στους επιζώντες και όταν στέλνουν βασανισμένους ανθρώπους πίσω στους βασανιστές τους, όταν οι ιταλικές αρχές εκπαιδεύουν, χρηματοδοτούν και συνεργάζονται με συμμορίες της Λιβύης για να επιστρέφουν πρόσφυγες στον εμφύλιο και τα σκλαβοπάζαρα. Αναφέρομαι συνέχεια στη Λιβύη και στην κατάσταση εκεί, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ένα διαρκές έγκλημα που μένει στην αφάνεια η Συμφωνία της Ευρώπης για την επιστροφή προσφύγων στη Λιβύη. Ουσιαστικά αυτό που λένε οι Ιταλικές αρχές είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που λέει η ελληνική αστυνομία, ότι οι συνθήκες δεν είναι καλές στις καταλήψεις προσφύγων, άρα τις κλείνουμε και αφήνουμε τους ανθρώπους άστεγους. Αυτή τη στιγμή, 5 μέλη του πολιτικού στόλου διάσωσης, 4 καράβια και ένα αεροπλάνο, το Moonbird, είναι κινητοποιημένα λόγω τεχνικών παρατυπιών. Ως αποτέλεσμα, πριν 2 εβδομάδες, είχαμε 5 ακόμα ναυάγια στα νυχτά της Λιβύης, με πάνω από 200 νεκρούς. Το κλείσιμο των λιμανιών, δηλαδή, είναι μια ευθεία, έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα, είναι μια ακόμα τακτική αποτροπής της μετανάστευσης και ένας σίγουρος τρόπος να αυξηθούν οι νεκροί στη Μεσόγειο. Γιατί εδώ και 2 χρόνια περίπου όλα τα πλοία των ευρωπαϊκών αρχών, τα λιμενικά της Ιταλίας και της Μάλτας, η επιχείρηση Σοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποσυρθεί πλήρως και οι μόνοι που κάνουν συστηματικά έρευνα και διάσωση είναι οι διασωστικές οργανώσεις. Αυτό που λέμε ο στόλος της κοινωνίας των πολιτών. Οι αποστάσεις στην κεντρική Μεσόγειο είναι απέραντες. Δηλαδή, μέχρι ένα πλοίο να πάει στη Σικελία και πάλι πίσω στη ζώνη διάσωσης θέλει 2 μέρες. Άρα, ο χρόνος που χάνει ένα πλοίο να περιμένει να του δοθεί λιμάνι, άλλοτε 10 μέρες, άλλοτε 20 μέρες, μέχρι άνθρωποι να φτάσουν στο Αμίν, αυτός ο χρόνος που χάνεται είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου για εκατοντάδες άλλους ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή χαροπαλεύουν στα νυχτά της Λιβύης. Και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Το δεύτερο είναι ότι το κλείσιμο των λιμανιών έχει αλλάξει τη συμπεριφορά όλων των διερχομένων πλοίων στην κεντρική Μεσόγειο, που πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μια πολυσύχναστη περιοχή. Εκεί βρίσκονται πλατφόρμες πετρελαίου της Λιβύης, έχει πολλά εμπορικά πλοία. Οι καπετάνοι όμως πλέον αποφεύγουν να διασώζουν πρόσφυγες σε κίνδυνο, γιατί φοβούνται ότι θα βρεθούν να περιπλανιούνται στη Μεσόγειο χωρίς λιμάνι για εβδομάδες. Γι' αυτό το εμπορικό πλοίο, το Marsk Etienne, χτυπήθηκε τόσο σκληρά, γιατί αποτελούσε ένα σύμβολο. Το Marsk Etienne είναι ένα εμπορικό καράβι που στις 5 Αυγούστου, στα διεθνή ύδατα, διέσωσε 27 υποσαχάριους Αφρικανούς. Και παρόλο που οι άνθρωποι ήταν στη ζώνη διάσωσης της Μάλτας, το Μαλτέζικο κράτος όχι μόνο αρνήθηκε να τους διασώσει, αρνήθηκε οποιαδήποτε ενέργεια διάσωσης, όχι μόνο αρνήθηκε πραξικοπηματικά να τους δώσει λιμάνι, όπως υποχρεούται από τον νόμο, αλλά αρνήθηκε ακόμα και την πιο στοιχειώδη περίθαλψη στους ναυαγούς. Ούτε φαγητό, ούτε νερό, ούτε ιατρική περίθαλψη. 40 μέρες οι άνθρωποι έμειναν σε αυτό το καράβι, ξεχασμένοι από όλους.
ξεχασμένη από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, από καμία ανθρωπιστική οργάνωση δεν τους επισκέφτηκε. Κανένα μεγάλο μέσο δεν ασχολήθηκε μαζί τους για 40 μέρες. Κανένας γιατρός δεν τους εξέτασε, παρόλο που όλοι τους ήταν βασανισμένοι σκληρά και ήταν ουσιαστικά οι άνθρωποι ήταν δραπέτες σκλάβοι από τα βασανιστήρια της Λιβύης. Ανάμεσά τους και μια γυναίκα με ένα παιδί. Έτσι αποφασίσαμε να παρέμβουμε. Πήγαμε με το Μάρε Αιώνιο, τους απεγκλωβίσαμε και τους μεταφέραμε με ασφάλεια στην Ιταλία, σπάζοντας έτσι την μεγαλύτερη ομοιρία ναυαγών μεταναστών στην σύγχρονη ναυτιλιακή ιστορία. Όταν φτάσαμε στο τάνκερ, το Mars Chrétien, οι άνθρωποι ήταν σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Τις προηγούμενες μέρες είχαν σημειωθεί 3 απόπειρες αυτοκτονίας. 3 πρόσφυγες βούτυξαν στη θάλασσα κολυμπώντας προς τον ορίζοντα και το πλήρωμα αναγκάστηκε να τους ξαναδιασώσει. Είχαν ξεκινήσει μόλις την δεύτερη απεργία πείνας. Αρνούνταν κάθε διαπραγμάτευση, κάθε συνομιλία με τον καπετάνιο, με μοναδικό αίτημα να βγουν στην ακτή. Είχαν πετάξει μαζικά γράμματα κλεισμένα σε μπουκάλια με το μήνυμα «Παρακαλώ, σώστε μας». Και ήταν αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους. Φυσικά οι συνθήκες που αντικρίσαμε ήταν άθλιες. Ζούσαν σε ένα υπαίθριο κατάστρωμα χωρίς τουαλέτα και έκαναν μπάνιο με ένα λάστιχο που τους ψέκαζε το πλήρωμα. Η ερώτηση είναι, αν τα ευρωπαϊκά κράτη φέρονται έτσι σε έναν εφοπλιστικό γίγαντα, όπως είναι η Maersk, που είναι από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο, δανέζικη, αν φέρονται έτσι στη Maersk, αδρανοποιώντας ένα από τα δεξαμενόπλια τους για 40 μέρες, σε τι μπορεί να ελπίζουν τα άλλα πλοία? Η Ευρώπη αποφάσισε να τιμωρήσει παραδειγματικά το Mars Chrétien, που τόλμησε να εφαρμόσει το ναυτικό δίκαιο και να διασώσει ναυαγούς μετανάστες. Από ό,τι μας είπανε οι άνθρωποι του Mars, η οικονομική ζημιά του πλοίου ανέρχεται στα 50.000 ευρώ τη μέρα. Επί 40 μέρες που μείνανε εγκλωβισμένοι. Απ' την άλλη, το Etienne είναι μια εμβληματική περίπτωση. Σηματοδοτεί την μεταφορά της μόριας και των διαλυτικών χωροχρόνων των hot spot στην θάλασσα. Τη δημιουργία δηλαδή ενός χώρου εγκλισμού, αορατοποίησης και βασανισμού ακόμα πιο πέρα από τα χερσαία σύνορα, στα διεθνή ύδατα. Το παράδοξο ή αλλιώς αυτό που θεωρούσε μειονέκτημα ο Carl Smith, ότι η θάλασσα συνεπάγεται μικρότερο έλεγχο των συνόρων, άρα μικρότερη εθνική κυριαρχία, εδώ αντιστρέφεται και το Etienne συμβολίζει το αποκορύφωμα του κρατικού ελέγχου και της επιτήρησης στα σώματα των άλλων, την κανονικοποίηση της στρατοπαίδευσης των πλεονάζοντων πληθυσμών εντός των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών. Είναι η συνέχεια της αλβινικής τακτικής για τη δημιουργία πλωτών hot spot. Ο Σαλβίνι το ξεκίνησε πρώτος. Δηλαδή φυλακίζουν τους πρόσφυγες στη θάλασσα, δεν τους δίνουν στεριά, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία στην Ευρώπη για να μεταφερθούν οι διασωθέντες σε άλλες χώρες. Μόνο τότε επιτρέπουν τους πρόσφυγες να βγουν από τα καράβια. Αλλιώς μπορεί να μείνουν επάπειρον σε όποιο καράβι τους διέσωσε. Ακόμα και εκείνοι οι πρόσφυγες που καταφέρουν να φτάσουν μόνοι τους στην Ιταλία ή διασώζονται από το Ιταλικό λιμενικό, όποτε και αν γίνει διάσωση από το Ιταλικό λιμενικό, αντί να τους πάνε σε κέντρα καραντίνας στην ακτή, τους πάνε στα λεγόμενα πλοία καραντίνας. Πλοία που είναι μόνιμα γκυροβολημένα στο λιμάνι του Παλέρμο ή και αλλού στη Σικελία. Το οποίο ορθολογικά, ας πούμε, γραφειοκρατικά δεν έχει καμία λογική. Δίνουν εκατομμύρια ευρώ σε πλειοκτήτες για να νοικιάζουν κρουαζιερόπλοια, για να δημιουργήσουν πλωτά hot spot, για να εμπεδοθεί στους πρόσφυγες η κατάσταση εξαίρεσης, ότι εσείς δεν είστε το ίδιο με εμάς. Εσείς ανήκετε στη θάλασσα, είστε εκτός του εθνικού συνόλου. Αν το στρατόπεδο συγκέντρωσης ήταν ο τόπος της νεωτερικότητας, όπως λέει ο Αγκάμπεν, το hot spot είναι ο λόγος της μετανεωτερικότητας. Είναι ένα μέρος που δεν έχει απαραίτητα σειρματοπλέγματα, αλλά εγγράφεται το σύνορο στο σώμα. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως τα κράτη αυθαίρετα κατασκευάζουν ή επεκτείνουν την αντίληψη περί σύνορου στη θάλασσα, με μια εδαφοκεντρική, γεωκεντρική θεώρηση. Η Ιταλία που κλείνει το λιμάνι βλέπει τη θάλασσα ως στεριά. Αναιρεί την έννοια του ναυαγού από τους μετανάστες. Θεωρεί ότι είναι σαν να περπάτησαν ως εκεί. Άρα έχει κάθε δικαίωμα να τους κλείνει την πόρτα, λες και είναι στεριανό σύνορο.
Από την άλλη, επιχειρούν να αλλάξουν την πιο θεμελιώδη διάταξη του δικαίου της θάλασσας, που μιλάει για καθολική υποχρέωση διάσωσης ναυαγών, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το legal status και τον λόγο της φυγής. Αυτοί λένε ότι αν είναι συγκεκριμένος ο λόγος της φυγής, δηλαδή μετανάστευση, πρέπει να μετράει ως παράγοντας διάκρισης και τα καράβια να εξαιρούνται από τις θεμελιώδεις διατάξεις του ναυτικού δικαίου. Αυτό κάνουν στα πλοία μας. Προσπαθούν να τα εξαιρέσουν από την οικουμενική υποχρέωση κάθε καπετάνιου να διασώζει μετανάστες, με το πρόσχημα ότι το κάνουμε συστηματικά και όχι τυχαία. Οι περισσότερες διεθνείς συμβάσεις ορίζουν ότι η ασφάλεια των ανθρώπων στη θάλασσα είναι μια υποχρέωση που υπερβαίνει όλες τις άλλες. Αν ένα πλοίο κάνει διάσωση και μεταφέρει περισσότερους ανθρώπους από όσους τυπικά έχει άδεια να κάνει, αυτό υπερισχύει όλων των άλλων και εξαιρείται από τους κανόνες που συνήθως απαιτούνται από ένα καράβι. Για παράδειγμα, το καράβι της Sea-Watch, το Sea-Watch 3, κατασχέθηκε επειδή η Ιταλία είπε ότι δεν είχε αρκετές τουαλέτες για 300 ναυαγούς που είχε πάνω και έριχνε τα λίμματα στη θάλασσα. Το ναυτικό δίκαιο λέει όμως ότι η απαγόρευση απόρριψης λιμάτων στη θάλασσα δεν ισχύει, διότι η υποχρέωση διάσωσης ζώων υπερισχύει της απαγόρευσης της ρύπανσης. Η Ιταλική κυβέρνηση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι αυτές οι εξαιρέσεις ισχύουν μόνο όταν η διάσωση είναι τυχαία, ενώ οι ΜΚΟ πηγαίνουν στη θάλασσα με αυτόν τον εσκεμμένο σκοπό. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε πόσο σημαντική και εδώ είναι η μάχη γύρω από το νόημα για την απόδοση νοήματος στα γεγονότα. Από μεριάς μας, δηλώνουμε ότι όσες μεθόδους καταστολής και να εφευρίσκουν, όσο υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν στη θάλασσα, όσο αυτές οι εγκληματικές πολιτικές παραμένουν στη θέση τους, θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια σε κάθε στρατόπεδο, είτε στη στεριά, είτε στη θάλασσα. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας και να ακούσουμε στο μεταξύ από την Όλγα Λαφαζάνη. Βάλτε τη μάσκα. Γεια σας και από μένα. Ακούγομαι. Ωραία. Καταρχήν, ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση τους διοργανωτές και τις διοργανώτριες της εκδήλωσης. Εγώ σκεφτόμουν κάπως να ξεκινήσω αυτή την παρουσίαση από αυτό το βασικό ερώτημα που θέτει και ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να λέμε το αυτονόητο. Γιατί να πρέπει να δηλώνουμε και ταυτόχρονα να διεκδικείται, να υπάρχουν τόσες διεκδικήσεις για το ότι οι ζωές των μαύρων στην Αμερική, των Παλαιστινίων, στα κατεχόμενα, των προσφύγων στην Ευρώπη έχουν σημασία. Γιατί δηλαδή αυτή την περίοδο κάτι το τόσο αυτονόητο να είναι ακόμα έτοιμα. Και στην ουσία θεωρώ ότι αυτό είναι μία από τις πιο θλιβερές και πιο βαθιές ταυτόχρονα κληρονομιές απικιοκρατίας. Δηλαδή, είναι κάτι που συνδέεται με τις ιδέες της φυλετικής ανωτερότητας, της λευκής κυριαρχίας που αναφέρθηκε και ο Γιάννης πριν, της εδαφικής κυριαρχίας, της εθνικής τάξης πραγμάτων, της ιδιότητας του πολίτη, αλλά και των προνομίων και των αποκλεισμών που απορρέουν από όλα τα παραπάνω. Υπό αυτή την οπτική σήμερα, για να προσεγγίσω κάπως αυτές τις έννοιες, σκέφτηκα να επικεντρώσω λίγο στην έννοια του συνόρου. Μία έννοια που τη θεωρώ κομβική στην κατανόηση διαδικασιών που έχουν να κάνουν αφενός με τη συγκρότηση του έθνους κράτους, την ιδέα της εδαφικής κυριαρχίας, αλλά και με τη συγκρότηση των υποκειμενικοτήτων όσων βρίσκονται εκτός, εντός ή επί των συνόρων. Θα μιλήσω λοιπόν αποσπασματικά λίγο για το σύνορο, πώς κατασκευάζεται σε πολλαπλές γεωγραφικές κλίμακες από το σώμα στο παγκόσμιο. Θα κινήσω λοιπόν από ένα ίσως λίγο περίεργο μέρος, τον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη. Μπορούμε να δείξουμε ένα παγκόσμιο πολιτικό χάρτη. Ο πολιτικός χάρτης, λοιπόν, αυτός που τον βλέπουμε καθημερινά, στα βιβλία, στο ίντερνετ, στις σχολικές αίθουσες, στους άτλαντες, μας λέει πώς είναι ο κόσμος σήμερα. Ότι δηλαδή όλος ο πλανήτης είναι χωρισμένος σε έθνη-κράτη. Αξίζει
έτσι μια μικρή σημείωση εδώ, ότι τα σύνορα δεν υπήρχαν πάντα σε αυτή τη μορφή. Για παράδειγμα, τα σύνορα στην Ευρώπη του Μεσαίωνα δεν είχαν γραμμική μορφή. Μπορεί να ήταν ένα φράγμα, ένα τείχος, ένα οχυρό, μια τάφρος και ένα περίκλει, ας πούμε, ένα βασίλειο ή μια ενορία ή ένα δουκάτο ή ό,τι άλλο. Έτσι λοιπόν, η υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης της Βεσφαλίας το 1648 είναι που εισάγει στην Ευρώπη την έννοια του έθνους κράτους και της εδαφοκυριαρχίας επί αυστηρά οριοθετημένων περιοχών. Είναι λοιπόν μια δυτική προσέγγιση των συνόρων ορίων που μέσα από την αποικιοκρατία σταδιακά στους επόμενους αιώνες επιβάλλεται σε ολόκληρες υπήρους, όπου μέχρι τότε η οργάνωση του χώρου, αλλά και της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής γινόταν με τελείως διαφορετικούς όρους. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι τα σύνορα της Αφρικής. Να δούμε και το χάρτη. Ευχαριστώ. Τα σύνορα χαράχτηκαν στην Αφρική σε μία περίοδο μόλις 30 χρόνων. Δεν ξέρω αν φαίνεται ο χάρτης. Εντάξει. Δεν φαίνεται, ο παγκόσμιος φαίνεται. Άλλον ήθελα να δείχνω. Ωραία. Ωραία, τέλεια. Οπότε, τα σύνορα χαράχτηκαν εκείνη την περίοδο στην Αφρική. Είναι πολύ ενδεικτικό ότι το 42% των μήκων των αφρικανικών σύνορων έχουν χαραχθεί με βάση παράλληλους ισημερινούς και εισαπέχουσες ευθείες στην πραγματικότητα στις αίθουσες συσκέψεων των αποικιοκρατικών χωρών, χωρίς να λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του τόπου, γεγονός που προκάλεσε, αλλά και ακόμα προκαλεί, ζητήματα επιβίωσης, αντιδικίες και πολέμου στην Αφρική. Έτσι λοιπόν έχει ενδιαφέρον ότι τα περισσότερα από τα υπάρχοντα πολιτικά σύνορα αυτή τη στιγμή εκτός Ευρώπης δημιουργήθηκαν από τα ευρωπαϊκά κράτη σε τέτοιο βαθμό που είναι δύσκολο να βρεθεί ένα παγκόσμιο σύνορο στο οποίο να μην εμπλέκεται στη χάραξή του άμεσα ένα ευρωπαϊκό κράτος κάποια στιγμή στη διαμόρφωσή του. Δεν είναι όμως μόνο ότι ο πολιτικός χάρτης όπως τον ξέρουμε σήμερα έχει χαραχτεί στην αποικιοκρατία. Αποτελεί ταυτόχρονα και μια ξεκάθαρα αποικιοκρατική προβολή του κόσμου. Να ξαναδούμε λίγο, να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, αν κάποιος βλέπει αυτή τη στιγμή στην εικόνα τον πολιτικό χάρτη, είναι αυτό της Γρυλανδίας, που λένε οι γεωγράφοι, το παράδοξο της Γρυλανδίας. Δηλαδή ότι στον παγκόσμιο χάρτη, στην προβολή Μερκατόρ, όπως την ξέρουμε σήμερα, η Γρυλανδία εμφανίζεται περίπου όσο η Αφρική, ενώ στην πραγματικότητα, σαν αναλογία, σαν έκταση, είναι 14 φορές μικρότερη. Αν δούμε την επόμενη διαφάνεια, θα δούμε, ας πούμε, μία σύγκριση της προβολής Μερκατόρ, που είναι αυτό που λέμε ο παγκόσμιος πολιτικός χάρτης, με την προβολή Πίτερς. Εκεί γίνεται σαφές ότι σε αυτές τις δύο προβολές οι αναλογίες είναι υπέρ, δηλαδή ο παγκόσμιος χάρτης που βλέπουμε, είναι ξεκάθαρα υπέρ του παγκόσμιου βορρά. Δηλαδή η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική φαίνονται υπερτονισμένες, φαίνονται πολύ μεγαλύτερες από την κανονική τους αναλογία και αντίστοιχα η Αφρική, η Λατινική Αμερική κτλ. Είναι σχεδόν. Δηλαδή, αν δείτε σε αυτή την προβολή τη σχέση της Γρυλανδίας με την Αφρική, στην προβολή Μερκατόρ που τη βλέπετε αριστερά και είναι η προβολή του παγκόσμιου χάρτη και στη δεξιά που είναι μια πιο αναλογική αποτύπωση χαρτογραφική, βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει. Ταυτόχρονα, στον παγκόσμιο χάρτη υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Ας πούμε ότι η Ευρώπη είναι πάντα στο κέντρο του παγκόσμιου χάρτη, που σε μία σφαίρα, μπορούμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια, που σε μία σφαίρα είναι επίσης μια υπόθεση, δεν είναι. Όπως και βέβαια ότι ο βορράς είναι πάντα πάνω και ο νότος είναι πάντα κάτω, που είναι επίσης μια υπόθεση σε μία σφαίρα. Οπότε, εντάξει, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι προβολές, όπως αυτή η Πίτερς, ας πούμε, που βλέπαμε πριν και τα λοιπά, δηλαδή εναλλακτικές χαρτογραφικές προβολές, συζητιούνται για πάνω από έναν αιώνα. Δεν είναι κάτι καινούριο και απλά δεν έχει προλάβει να αλλάξει ο παγκόσμιος χάρτης. Ο παγκόσμιος χάρτης παραμένει ως έχει, γιατί αντικατοπτρίζει πολύ συγκεκριμένες σχέσεις γεωπολιτικές, παγκόσμιες σχέσεις δύναμης. Και βέβαια
και οι χαρτογραφικές αναπαραστάσεις, να δούμε και την επόμενη διαφάνεια, όπως αυτή της Google Maps, που φαίνεται μια δορυφορική λήψη, μια ουδέτερη τεχνολογικά λήψη του κόσμου, είναι ως εκ θαύματος και αυτή η προβολή Mercator. Οπότε ο παγκόσμιος χάρτης ως σημαίνον κατασκευάζει μια διαφυσβήτητη αλήθεια στο χώρο και στο χρόνο. Δηλώνει και μας μαθαίνει πως έτσι είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε και έτσι ήταν πάντα. Ως σημαινόμενο, ο παγκόσμιος χάρτης μας μαθαίνει και άλλα πράγματα, πάντα σε διαλεκτική βέβαια σχέση με ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές δυναμικές. Πως η Ευρώπη είναι το κέντρο του κόσμου, η κοιτίδα του κόσμου, και εκεί μπορούμε να προσθέσουμε τις ανάπτυξη του πολιτισμού, της τεχνολογίας, της πρόοδου κτλ. Ανάλογα. Μας μαθαίνει πως ο βοράς, ο λευκός βοράς, είναι πάντα πάνω από τον νότο. Μας μαθαίνει πως ο κόσμος είναι χωρισμένος σε έθνη-κράτη, των οποίων τα σύνορα είναι σταθερά και αμετάβλητα στο χώρο και στο χρόνο. Σαν σημαινόμενο, λοιπόν, ο χάρτης εμπεδώνει την εθνική τάξη πραγμάτων και υποδηλώνει μια σταθερότητα και μια κινησία. Παράγει ταυτόχρονα έναν ισομορφισμό έθνους και κοινωνίας, εμφανεί ακόμα και στις κοινωνικές επιστήμες, αυτό που λέμε, ας πούμε, μια κριτική σε σχέση με το μεθοδολογικό εθνικισμό. Υποδηλώνει, δηλαδή, για να το πω πιο απλά, ότι οι Νιγηριανοί ζουν στην Νιγηρία, οι Έλληνες στην Ελλάδα, ότι ο καθένας στη χώρα του, εντός εισαγωγικών, έχει κυριαρχικά δικαιώματα, διαμορφώνουν μια έννοια ιδιότητας του πολίτη, αναγνωρίζεται το σύνορο ως κάτι που η κάθε χώρα έχει δικαίωμα να το ελέγχει. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Μπένεντικτ Άντερσον, σε αυτό το κλασικό βιβλίο για τη φαντασιακή συγκρότηση του έθνους, έλεγε πως ο χάρτης είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς με τους οποίους συγκροτείται το έθνος. Τα σύνορα όμως σήμερα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε στους πολιτικούς χάρτες. Τα σύνορα ξαναγράφονται για να αναχαιτήσουν εντός εισαγωγικών τις ροές εντός εισαγωγικών των παράνομων εντός εισαγωγικών μεταναστών. Όλοι τους όροι βαθιά προβληματικοί, καθώς υποδηλώνουν αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο που μένεται στα σύνορα της Ευρώπης ενάντια στους πρόσφυγες. Γι' αυτό πιθανόν θα μας μιλήσει και ο Ιάσον στη συνέχεια. Τα νέα σύνορα, λοιπόν, να δούμε την επόμενη διαφάνεια, ευχαριστώ. Μπορεί να έχουν τη μορφή τυχών και να κατασκευάζονται από σειρματοπλέγματα, από τσιμέντο, από θερμικές κάμερες, από ντρόνς, από ανιχνευτές κίνησης. Ταυτόχρονα ενισχύονται από σώματα ασφαλείας, όπως το λιμενικό, η συνοριοφυλακή, ο στρατός, η Frontex. Ενισχύονται όμως και από κέντρα κράτησης, από αστυνομικά τμήματα, από hot spot, από στρατόπεδα προσφύγων, τα οποία εκτείνονται πολύ πέρα και πάνω από τη σύνοριογραμμή. Τα σύνορα όμως δεν παραχαράσονται μόνο με υλικούς και ορατούς τρόπους, αλλά και με πάρα πολλούς άειλους και αόρατους. Είναι, για παράδειγμα, οι διμερείς συμφωνίες, οι νόμοι, τα διατάγματα, οι κυρίαρχοι λόγοι, αλλά και όλα αυτά τα χαρτιά, τα διαβατήρια, η ροζ κάρτα, η πράσινη κάρτα, το δελτίο του ετούντος άσυλου, που ξαναχτίζουν με διαφορετικούς τρόπους την κληρονομιά μιας αποικιοκρατικής Ευρώπης. Αλλά από τις συνοριογραμμές, ως και το εσωτερικό των δυτικών μητροπόλεων, οι επιχειρήσεις σκούπα, οι απελάσεις, το racial profiling που κάνει η αστυνομία, ή ότι όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες ζητούν χαρτιά, είναι κάτι που μεταφέρει τα σύνορα σε χώρους πολύ πέρα από τις γραμμές του πολιτικού χάρτη. Και αυτό γιατί τα σύνορα στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο γραμμές, ούτε παράγονται μόνο από τα πάνω, από θεσμούς, από τεχνολογίες, από σώματα ασφαλείας, από νομικές διατάξεις, από κυριαρχούς λόγους. Παραφράζοντας την Judith Butler, μπορούμε να πούμε ότι το σύνορο δεν είναι νόμος, δεν είναι μόνο νόμος που επιβάλλεται, αλλά είναι και νόρμα που υποβάλλεται. Με αυτή την έννοια τα σύνορα λειτουργούν στο επίπεδο της καθημερινής ζωής. Λειτουργούν ως τεχνολογίες της εξουσίας, όπως θα μπορούσαμε να πούμε με βάση το Foucault,
παράγοντας αθέατα προνόμια και ορατούς αποκλεισμούς, παράγοντας εντοπισμούς και εκτοπισμούς, χώρους, κοινωνικές σχέσεις και υποκειμενικότητες. Δυστυχώς, τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα πολλαπλασιάζονται κατά πολύ τα παραδείγματα εκείνα της ενσώματης επιβολής της πιο σκληρής έννοιας του συνόρου. Οι ακρίτες του Εύρου που κυνηγούσαν τους πρόσφυγες στα σύνορα, οι κάτοικοι της Λέσβου που έστειναν μπλόκα στους δρόμους της Μόριας και έβαζαν φωτιές εδώ μέσα αλληλεγγύης, οι κάτοικοι τα Καμένα Βούρλα, στους οποίους αναφέρθηκε η Πινελόπη πιο πριν. Πέρα όμως από αυτά τα παραδείγματα που λαμβάνουν χώρα, ας πούμε, και με κάποιο δημόσιο τρόπο, ήθελα να αναφερθώ και σε όλα αυτά τις δεκάδες άλλες, ας πούμε, στιγμές, βλέμματα, λέξεις, φράσεις που επιτελούν το σύνορο στην καθημερινή ζωή. Μου έλεγε μια καλή μου φίλη Ουράνους, που είναι από το Αφγανιστάν, ζει με τα τρία της παιδιά και τον άντρα της σε μια πολυκατοικία στα Πατήσια, και τη ρώταγα έτσι πώς είναι στο σπίτι και πώς είναι η γειτονιά, και μου έλεγε εντάξει, οι γειτονές μου καλοί είναι, ευγενικοί, αλλά όλο παρατηρήσεις μου κάνουν. Και της λέω, δηλαδή, τι σου λένε? Μου λένε, μου λένε, ξέρω εγώ, τα παιδιά κάνουν πολύ φασαρία, πρέπει να τα μάθεις να κάνουν ησυχία. Όταν βγαίνεις από τον σανσέρ, χτυπάς την πόρτα, πρέπει να μάθεις να προσέχεις. Σούπες ένα ρούχο στην αυλή, πρέπει να αγοράζεις μανταλάκια. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις, λοιπόν, είναι σαν διαρκώς να επαναχαράσουν χώρους, σώματα, αισθήματα του ανήκειν και του μη ανήκειν. Είναι παρατηρήσεις που αρθρώνονται γύρω από αυτά τα πιο μικρά, τα πιο κοινά πράγματα της καθημερινής ζωής. Έγραφε η Χάννα Άρεντ το 1943, και θα διαβάσω, οπότε quote, «Κάποτε μπορούσαμε να αγοράσουμε το φαγητό μας και να μπούμε στο τρένο χωρίς να μας λένε πως ήμασταν επιθύμητοι. Αρχίσαμε να γινόμαστε λίγο ιστερικοί όταν οι δημοσιογράφοι μας λέγαν να πάψουμε να είμαστε ιδιαστικοί όταν ψωνίζουμε γάλα και ψωμί. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται αυτό». Στα λόγια, λοιπόν, της Άρεντ αναδεικνύεται ακριβώς πως αυτές οι πιο απλές, οι πιο κοινές πράξεις μπορούν να γίνουν σημεία αρνητικής κριτικής. Αναδεικνύεται όμως και κάτι ακόμα, πως στην πραγματικότητα είναι η ενσώματη παρουσία στον αστικό χώρο, στο μίνι μάρκετ, στην πολυκατοικία, αυτών που κατασκευάζονται εκτός τόπου. Αυτό είναι στην πραγματικότητα που φαίνεται να ενοχλεί. Σαν με άλλα λόγια, οι εκτός τόπου να κουβαλούν το σύνορο στο σώμα τους, να το φέρουν στο πρόσωπό τους. Όλες αυτές, λοιπόν, οι μικρές παρατηρήσεις έχουν μόνο μία κατεύθυνση. Από τον ντόπιο, από αυτόν που ανήκει σε ένα δεδομένο χώρο, νιώθοντας ταυτόχρονα ότι και ο χώρος του ανήκει, προς τον ξένο, προς τον μετανάστη ή τη μετανάστρια, προς αυτόν που πρέπει διαρκώς να νιώθει και να θυμάται ότι βρίσκεται εκτός τόπου. Αν αυτές οι παρατηρήσεις αρθρώνονταν αντίστροφα, για παράδειγμα, αν η Ουράνους έλεγε στη γειτόνισά της «Σε παρακαλώ, κάνε ησυχία», το πιο πιθανό, όπως έχει ακουστεί και τόσες πολλές φορές, θα ήταν αν δεν σ' αρέσει να πας στη χώρα σου. Πώς, λοιπόν, το εθνικό σύνορο, ως γραμμή ξανά στον πολιτικό χάρτη, στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη, επανέρχεται ξανά και ξανά στην καθημερινότητα, διαπλεκόμενο με την ιδιότητα του πολίτη, την αδαφοκυριαρχία, τον εθνικισμό, τα προνόμια που συνδέονται με αυτά. Άλλωστε, αυτές οι παρατηρήσεις κάθε άλλο παραρυθμίζουν τη συγκατοίκηση. Αντίθετα, έρχονται να επιτελέσουν σχέσεις εξουσίας και υποτέλειας, όπως αυτές αρθρώνονται και διαπλέκονται από τον παγκόσμιο χάρτη στις πλατείες της Αθήνας, από τη Μόρια στην πολυκατοικία της Ουράνους, από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στα σύνορα του Εύρου. Παρ' όλα αυτά, η ενσωμάτωση των συνόρων δεν είναι μια ευθύγραμμη διαδικασία. Δεκάδες αντιστάσεις σε πολλαπλά επίπεδα αρθρώνονται που υποσκάπτουν καθημερινά αυτές τις κυρίαρχες οριοθετήσεις. Οι πλατείες της Αθήνας, λοιπόν, δεν είναι μόνο σημεία αποκλεισμού, αλλά είναι και ένα σημείο συνάντησης ενός πολύμορφου και ποικιλόμορφου αντιρατσιστικού κινήματος. Δίπλα στην πολυκατοικία της Ουράνους,
υπήρχαν καταλήψεις στέγης, υπάρχουν ακόμα στέκια αλληλεγγύης. Στη Λέσβο δεν υπάρχει μόνο η Μόρια, αλλά υπάρχει και το ΠΙΚΠΑ που απειλείται με κλείσιμο αυτές τις μέρες. Στα θαλάσσια σύνορα δεν υπάρχει μόνο το λιμενικό και Frontex, αλλά υπάρχουν και τα πλοία διάσωσης για τα οποία θα μας μιλήσει ο Ιάσωνας. Υπάρχει και το Alarm Phone που ήταν μια πρωτοβουλία για την τηλεφωνική, για ένα τηλέφωνο διάσωση στη θάλασσα, που επίσης τα μέλη αυτής της ομάδας κατηγορούνται τώρα για εθνική προδοσία. Το καλοκαίρι του 2015 αντίστοιχα δεν ήταν μια προσφυγική κρίση. Ήταν μια κρίση για το συνοριακό καθεστώς της Ευρώπης. Ήταν το καλοκαίρι που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διεκδίκησαν ενσώματα το δικαίωμά τους σε μια ζωή, μια αξιοπρέπεια. Ήταν το καλοκαίρι της μετανάστευσης, λοιπόν, το καλοκαίρι του 2015. Δεν ήταν το πρώτο και ούτε θα είναι το τελευταίο. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ όλους που είναι εδώ και όλους που είναι και στο ίντερνετ. Και ευχαριστώ σίγουρα το Press Project για την τελευταία στιγμή βοήθεια. Και τον Νίκο που είναι εδώ και παλεύει ακόμα να ακούσουμε τον Ιάσωνα. Την Πινελόπη και τη Δέσποινα με τις οποίες είχαμε τις κουβέντες για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και όλους όσους ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για να έρθουν εδώ σήμερα. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω πολύ σύντομα για τις επικρατικές γενεολογίες που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την εξέγερση των Black Lives Matter με το Ισραήλ και την ιστορική Παλαιστίνη, για τις τεχνικές και τις τεχνολογίες του εθνοθρησκευτικού apartheid στην ιστορική Παλαιστίνη και τις πολιτικές αλληλεγγύης που αναδεικνύει η σύνδεση του Black Lives Matter με αντιαποικιοκρατικές αντιστάσεις και στον αραβικό κόσμο. Είναι πάρα πολλά όλα αυτά, δεν θα μιλήσω για όλα αυτά, είναι πολύ επιγραμματικά και πολύ σύντομα. Με ενδιαφέρει γενικά η μετενσάρκωση του αποικιοκρατικού λόγου σε τεχνολογίες επιτήρησης, καταστολής και εθνοκάθαρσης. Θα προσπαθήσω να φωτίσω κάποιες από αυτές τις σχέσεις μεταξύ κυριαρχικών λόγων και τεχνολογιών θανατοπολιτικής που εφαρμόζονται κατά κόρον στα κορμιά των μαύρων της Αμερικής, των Ιθαγενών της Παλαιστίνης, των προσφύγων στη Μεσόγειο και των φτωχών ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα, γιατί να έχουμε αυτή την κουβέντα, θα λέει κανείς. Δεν έχουμε ούτε αποικίσει, ούτε αποικιοκρατηθεί. Γιατί μας ενδιαφέρει γενικά αυτή η κουβέντα. Είναι μία, νομίζω, νόμιμη τουλάχιστον και σοβαρή απορία. Για μένα θα με διέφερε αυτή η κουβέντα καταρχήν για να περάσουμε ένα κριτικό σχόλιο απέναντι σε αυτό που θα έλεγα ισομορφισμό, την αντίληψη ότι όλα τα κράτη είναι ίδια. Όλα τα κράτη καταστέλουν, όλα τα κράτη τιμωρούν, όλα τα κράτη μονοπολούν. Επίσης, με διαφέρει με αυτή η κουβέντα ενάντια σε έναν εθνοκεντρισμό που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτή η αντίληψη που εφόσον δεν το κάνουμε εμείς, δεν μας αφορά. Εφόσον δεν ήμασταν εμείς συμμέτοχοι, δεν είμαστε η Αγγλία ή η Γαλλία, δεν μας αφορούν όλες αυτές οι συζητήσεις για τη φυλή, τον ρατσισμό, την ηθαγενικότητα. Για παράδειγμα, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι στην Ελλάδα την έννοια της ηθαγένειας την έχει μονοπολίσει το ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει καμία άλλη κουβέντα. Από το μονοπόλιο του ελληνικού κράτους έχει σταματήσει η κουβέντα για το τι σημαίνει ηθαγένεια και ηθαγενική ταυτότητα σε αυτή την χώρα. Ας πάμε λίγο πιο πολύ σε αυτό που ακριβώς που ήθελα να αναφέρω σήμερα, όσον αφορά δηλαδή τους εξεγερμένους μαύρους των ΗΠΑ, οι οποίοι απαντούν στην κρίση της αυτοκρατορίας, ξαναπιάνοντας το νήμα του αγώνα των προγόνων τους ενάντια στη σκλαβιά και την αποκρατία. Αποδεικνύουν λοιπόν ότι ο αποικιακός κόσμος αντανακλάται στις δομές εξουσίας που κληροδότησε στο σημερινό κόσμο, αλλά και στις πολιτικές αντιστάσεις που πασχίζουν για το ξεπέρασμά του. Ο Γιάννης ανέφερε ότι υπάρχει σύνδεση, όσον αυτή η αντίληψη μάλλον, όπως την ανέφερε ο Γιάννης, δημιουργεί και έναν κόσμο συμμαχιών. Δηλαδή το Black Lives Matter με την αντίληψή του για την αποικιοκρατία άμεσα ανοίγεται στην παλαιστινιακή αντίσταση, στην παλαιστινιακή κοινωνία, στην παλαιστινιακή συνείδηση. Για παράδειγμα, είναι σαφής η υποστήριξη του Black Lives Matter από το Students for Justice in Palestine, από τους φοιτητές για τη δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη σε αμερικανικά πανεπιστήμια. Είναι επίσης τούμπαλιν οι αποφάσεις για την μποϊκοτάζ του Ισραήλ από ακαδημαϊκούς θεσμούς σε γνωστικά πεδία της λεγόμενης μεταποικιοκρατίας, όπως είναι η American Studies Association, η Black Studies Association, η Ανθρωπολογική Εταιρεία, το Caribbean Studies Association κτλ. Για το Black Lives Matter, μίλησε ο Γιάννης πάλι γι' αυτό,
Το αίτημα για κατάργηση της αστυνομίας είναι βασικό και βασίζεται όχι μόνο στο δολοφονικό της ρόλο σήμερα στην Αμερική, αλλά και στην ιστορική συνέχεια της με τα περίφημα slave patrols, με τις λευκές συμμορίες που κυνηγούσαν φυγάδες σκλάβους. Η παράνομη και βίαιη αρπαγή της γης δημιουργεί λοιπόν την ανάγκη της γενικευμένης αστυνόμευσης με την εισαγωγή της εικόνας του πολίτη αστυνόμου, δηλαδή του επίκου, που είναι μια πολύ σημαντική εικόνα που συνδέει την Αμερικανική ενδοχώρα με τη σημερινή Παλαιστίνη. Η εξάπλωση της επικρατείας στην Αμερικανική Ήπειρο απαιτούσε την ακατοχή όπλου και έγινε υποχρεωτική στις αποικίες, όπως και θεμελιώθηκε σαν δικαίωμα αργότερα στη λεγόμενη Δημοκρατία. Το Second Amendment, η δεύτερη τροπολογία στην Αμερική, το οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι το θεωρούν δημοκρατικό τους δικαίωμα, βασικά είναι απαραίτητη γενεολογία και συνθήκη για να εξασφαλιστεί η αποικία ενάντια στους ανθρώπους που έριξε σκλαβιά και ενάντια στους ανθρώπους στους οποίους έκλεψε τη γη. Δάνεια είχαν δοθεί για τους πολίτες που δεν μπορούσαν να αγοράσουν όπλο, για να μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις συμμορίες, να συλλάβουν σκλάβους που το είχαν σκάσει από τις φοιτείες και να τους επιστρέψει στις φοιτείες. Η εκπροσώπηση λοιπόν των πολιτών στην αστυνόμευση των ηθαγενών είναι ένα αναπόσπαστο μέρος ενός κρατικού αποικιακού σχεδίου. Το βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα στο Ισραήλ με τους Εβραίους επίκους. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε λοιπόν αυτήν την αστυνόμευση, αν δεν καταλαβαίνουμε πως το αποικιακό σχέδιο πρέπει να βασίζεται στους πολίτες του για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Οι Μαύροι των ΗΠΑ και οι Παλαιστίνοι είναι σήμερα τα μεγαλύτερα φυλακισμένα έθνη. Ένα στα πέντε άτομα από τις δύο αυτές εθνικές κοινότητες έχουν φυλακιστεί. Το οποίο συνεχίζει μια παράδοση φυλάκισης της ΗΠΑ από άλλους αποικισμένους λαούς, όπως το Πορτορίκο, η Χαβάη και οι Ιθαγενείς. Η πρώτη πράξη της αποικιοκρατικής συνθήκης είναι η αρπαγή της ιθαγενικής γης από τους Ευρωπαίους επίκους. Η δεύτερη πράξη είναι η εκδίωξη και ο εγκλισμός του πληθυσμού, η εθνοκάθαρση. Η τρίτη πράξη είναι η αιτιολόγηση του εγκλήματος μέσα από επιστημονικούς διαφωτιστικούς λόγους περί εκλεκτής φυλής, ανώτερου πολιτισμού και σήμερα πράσινης ανάπτυξης, το greenwashing το οποίο υπάρχει στο Ισραήλ, αλλά και δομές καταπίεσης και πρακτικές καταστολής, όπως είναι ο εγκλισμός, ο έπικος, αλλά και ο ίδιος ο νόμος. Οι γενεολογίες εξαγωγής, της αστυνόμευσης και της φυλετικοποίησης της φτώχειας και της καταστολής έχουν επικαλύψεις, αλλά και διαφορές. Έχουν λοιπόν επικαλύψεις και διαφορές συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών και κρατικών-διακρατικών δικτύων. Ενώ υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η βρετανική γενεολογία της αστυνόμευσης, του επικισμού και της αποικιοκρατίας στην Παλαιστίνη είναι πιο κεντρική. Για παράδειγμα, η αστυνόμευση στη Βρετανική Παλαιστίνη πριν την δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, προέκυψε από τη βίαιη αστυνόμευση των Ιρλανδών. Ο ποινικός κώδικας του 1936 από τους Βρετανούς στην Παλαιστίνη εξακολουθεί να ισχύει σήμερα στο Ισραήλ. Η αρπαγή της ιθαγενικής γης βρίσκεται στη βάση της επικιστικής αποικιοκρατίας. Η αρχική πράξη του εγκλήματος είναι η περίφημη Νάκπα, η καταστροφή του 1948, όταν το 85% των Παλαιστινίων εκδιώχθηκε με σχέδιο, όπως έχει καταδείξει ο Ισραηλινός ιστορικός Ιλαν Παπέ και άλλοι. Οι υπόλοιποι παρέμειναν εσωτερικά εκτοπισμένοι, υποστηρωτική κυβέρνηση και apartheid μέχρι το 1966 και αρκετοί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στη ΣΥΠΑ, τα εδάφη που αποκτήθηκαν το 19ο αιώνα ήταν κάτω από την λογική της διατήρησης της γης, conservation of land, ένα κάτι σαν ένα περιβαλλοντικού τύπου αποικιακό σχέδιο. Το Homestead Law το 1852 έδινε άφθονη γη σε σπίτια και σιδηρόδρομους, άφθονη ιθαγενική γη. Όπως επίσης σήμερα το περίφημος Law of Return, ο νόμος της επιστροφής, δίνει το δικαίωμα σε Εβραίους ανά τον κόσμο, χωρίς καμία σχέση με την Παλαιστίνη, να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη, να πάνε στην Παλαιστίνη για πρώτη φορά και να γίνουν πολίτες του Ισραήλ με συγκεκριμένα προνόμια. Από το 1948 και μετά, στην Παλαιστίνη συστήνεται ένα apartheid σε όλους λοιπόν τους τομείς, οικονομία, εκπαίδευση, πολίτευμα και νόμοι. Στην οικονομία η Παλαιστίνη σήμερα πρόκειται, δηλαδή στην ουσία, αποτελούν μια φιλετικοποιημένη υποτάξη. Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες υπάρχουν, οι Παλαιστίνοι κάνουν στην ουσία συνήθως χειρονακτικές δουλειές. Η πανάπτυξή τους εγγυάται μέσω της δίμευσης γης και καταστροφής κατοικιών χωρίς άδεια. Οι δήμοι τους εξαιρούνται από τις ζώνες ανάπτυξης που απολαμβάνουν εκτός από τη φορολογία και τη χρηματοδότηση. Στην εκπαίδευση υπάρχει ένα ξεχωριστό και ασυνήθιστο σύστημα στα σχολεία μεταξύ των αραβικών σχολείων και των εβραϊκών σχολείων. Το 75% της χρηματοδότησης του κράτους πηγαίνει στα εβραϊκά σχολεία.
τα σχολικά βιβλία είναι γεμάτα με ρατσιστικές εικόνες Παλαιστινίων και ρατσιστικά στερεότυπα. Έγκλημα, επίσης. Η υπανάπτυξη και η υπαπασχόληση φέρνουν υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας στις παλαιστινιακές γειτονιές και μιλάω τώρα για, για την ιστορική Παλαιστίνη του 1948, δηλαδή το μέσα στην Παλαιστίνη, όχι για τις υπόλοιπες περιοχές Παλαιστίνης, στη Γάζα και, λωρίδα του Ιορδάνη. Έχουμε λοιπόν ψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, ανθρωποκτονίες, ναρκωτικά. Από αυτά διερευνάται μόνο ένα κλάσμα από την Ισραηλινή αστυνομία. Οι Παλαιστινιακές γειτονιές αφήνονται στην τύχη τους, καθεστίζοντας τα γκέτο των μαύρων στη ΣΥΠΑ. Αντίπαλες συμμορίες λιμένονται το κοινό που αφήνει φτώχεια και εξαθλίωση. Αυτά τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά έρχονται να αποτελέσουν την βάση μιας δομής apartheid, πάνω στην οποία χτίζονται επίσης κάποιες πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις για τον άλλον και για τον ηθαγενή. Για παράδειγμα, το απεικιοκρατικό κράτος αντιλαμβάνεται την ηθαγενική δημογραφία ως θανάσιμη απειλή, τις γεννήσεις των Παλαιστινίων ως απειλή στην ύπαρξη του Ισραήλ. Απαντάει σε αυτό με την κρατική απαγόρευση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού. Για δεκάδες χρόνια, ο όρος Παλαιστίνη δεν υπήρχε καν. Στην Αμερική, το να κάνεις διδακτορικό για την Παλαιστίνη μέχρι το 80 ήταν στην ουσία όρος ικανός να σε πετάξει εκτός ακαδημίας. Η καταστολή της κουλτούρας λοιπόν είναι και αυτός πολύ βασικός όρος, αλλά κυρίως το αντιστραμμένο είδωλο του φόβου της δημογραφίας είναι η περίφημη έννοια της τρομοκρατίας, κατά την οποία ο δομικός τρόμος στην ουσία ορίζεται ως ασφάλεια του κράτους. Ο όρος τρομοκρατία έχει επίσης μια ενδιαφέρουσα απειοκρατική γενεολογία. Δεν είναι λοιπόν σύγχρονός μας, δεν αναδύεται τον 20ο αιώνα, αλλά είναι ήδη υπάρχουν την εποχή της ανάγκης αποικίας των ΗΠΑ να εξολοθρεύσει τους αυτόχθονες στο 16ο αιώνα. Ήταν η συνέχεια της έννοιας του πολέμου των Αρίων εναντίον των Αγρίων, του διαρκούς πολέμου για την επικράτηση του λεγόμενου πολιτισμού. Σήμερα, ωστόσο, η τρομοκρατία και η έννοια της τρομοκρατίας έχει μετατραπεί σε μια τεράστια βιομηχανία όπλων. Το Ισραήλ έχει καταστεί κεντρικό για τη διεθνή αγορά όπλων και τη λεγόμενη βιομηχανία εσωτερικής ασφάλειας. Εξάγει τον στρατιωτικό του εξοπλισμό, δόγματα και τακτικές σε κατασταλτικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο και έχει μάθει και από άλλους. Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς η φύση της βιομηχανίας όπλων και της επιτήρησης. Είναι διεθνή σε κλίμακα. Το Ισραήλ, ακριβώς λόγω των δεκαετιών του αποικισμού και της στρατιωτικής κατοχής των ηθαγενών της Παλαιστίνης, που ελέγχει κάθε πτυχή της παλαιστινιακής ζωής, έχει καταφέρει να μετατρέψει τον εξοπλισμό του σε ένα διεθνές εμπόριο, δοκιμασμένο στη μάχη και αποδεδειγμένο στο πεδίο. Το να λέμε αυτή την πραγματικότητα δεν πρόκειται για θεωρία συνωμοσίας, αλλά για πραγματικά πρακτική διεθνών, αναγνωρισμένη διεθνώς. Το Ισραήλ σήμερα είναι ο 8ος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο. Μεταξύ του 2015 και του 2019, οι εξαγωγές από την Ισραηλινική κυβέρνηση και ιδιωτικές εταιρείες έφτασαν σε σημείο ρεκόρ, αποτελώντας το 3% της συνολικής παγκόσμιας εξαγωγής όπλων. Η Ινδία ήταν ο μεγαλύτερος πελάτης, απορροφώντας το 45% των στρατιωτικών εξαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη τις βάναυσες ενέργειες δεξιάς φονταμενταλιστικής κυβέρνησης του Μόντι στο Κασμίρι και κατά των μουσουλμάνων γενικά στην Ινδία. Αυτή είναι μια πολύ ανησυχητική τάση. Σε αιτήσια βάση, οι Ισραηλινές εταιρείες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μερικά από αυτά τα προϊόντα είναι γνωστό ότι καταλήγουν σε κατασταλτικά καθεστώτα και έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υποταγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ έχει αποδειχτεί λοιπόν μια προστατοφόρα επιχείρηση. Η συστηματική και συνεχής καταστολή τους παρέχει το πλαίσιο για την τεχνολογική καινοτομία, την ανάπτυξη και κυρίως το μάρκετινγκ. Ο Ισραηλινός έλεγχος, ο στρατιωτικός μηχανισμός και η ασφάλεια λειτουργούν ως εργαστήριο, όπου οι μηχανισμοί ελέγχου, παρακολούθησης και καταστολής αναπτύσσονται και εφαρμόζονται συνεχώς εναντίον ενός απεικισμένου πληθυσμού χωρίς όρια. Ο στρατός, επίσης, παράγει ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για τη βιομηχανία επιτήρησης και τεχνολογίας ευρύτερα. Περίπου 7.500 στρατιώτες αποφοιτούν από τη Σχολή Επαγγελματιών που σχετίζονται με υπολογιστές και το Cyber Security School σε αιτήσια βάση. Αυτές είναι μερικές πάλι τεχνολογίες, μερικές δομές οι οποίες κυκλοφορούν διεθνώς και έχουν επίσης εφαρμοστεί σε διάφορες άλλες χώρες. Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα για το τέλος είναι δύο έννοιες, οι οποίες
κυκλοφορούν πάλι Εβραίοι στην Ευρώπη και στη Δύση. Η έννοια του αντισημιτισμού και η έννοια του μεθόριου, της μεθορίου του πολιτισμού. Η έννοια του αντισημιτισμού πια έχει μετατραπεί σε μια τεχνολογία στην Ευρώπη μέσα από τις νομικές καταστολές της ελευθερίας του λόγου και των όρων στο δημόσιο διάλογο σχετικά με το τι είναι αντισημιτισμός. Στη βάση των ορισμών αυτών βρίσκεται η ταύτιση του παγκόσμιου εβραϊσμού με το επικρατικό project στην Παλαιστίνη. Κάτι το οποίο και πάρα πολλοί Εβραίοι διαφωνούν και απορρίπτουν. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι οι Εβραίοι διαχωρίζονται μέσα από την εθνικοποίησή τους ως διακριτής μειονότητας σε άλλα κράτη, το οποίο είναι επίσης μια πάρα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για τους ίδιους τους Εβραίους σε άλλα κράτη. Η υπεράσπιση των εθνικοποιημένων μειονοτήτων επαφίεται σχεδόν αποκλειστικά στο αντίστοιχο κράτος και όχι στην εκάστοτε κοινωνία των πολιτών. Έτσι, ο αντισημιτισμός από πολιτικό ζήτημα στα χέρια αντιρατσιστικών κοινωνιών και οργανώσεων σε όλο τον κόσμο περνάει στο μονοπόλιο του κράτους αντιπροσώπου, το οποίο σε συνεργασία με δεξιές ή και ακροδεξιές κυβερνήσεις χρησιμοποιεί τον ορισμό για να επιτεθεί σε αριστερά κινήματα. Με αυτόν τον τρόπο έχει αναλάβει εργολαβικά τη διατύπωση ορισμών για τον αντισημιτισμό. Η μάχη ενάντια στον αντισημιτισμό αντί για πολιτικό πρόταγμα αντίσταση στον εθνικισμό καταλήγει να υπερασπίζεται ακροδεξιές κυβερνήσεις και η ειρωνική πτυχή του μονοπωλίου είναι ότι το Ισραήλ μπορεί να συνεργάζεται με κυβερνήσεις και κόμματα που είναι ανοιχτά αντισημιτικά. Η δεύτερη έννοια που μας ενδιαφέρει νομίζω και στη χώρα είναι η έννοια της μεθορίου του πολιτισμού, η έννοια του frontier, του συνόρου του πολιτισμού ενάντια στη βαρβαρότητα, η οποία επίσης έχει μια επικρατική γενεολογία. Όταν λοιπόν αναπτυσσόταν η περίφημη η επέκταση της αμερικανικής κατάκτησης στην Άγρια Δύση, η έννοια του frontier ήταν πολύ σημαντικό concept, πολύ σημαντική έννοια για να μπορέσει να δικαιολογήσει βιαιότητες και γενικότερα τη βία, ας πούμε, της καταστολής και της επικρατείας. Αυτή η έννοια του frontier σήμερα έχει επίσης προσδεθεί με τεχνολογίες οι οποίες πάλι γίνονται εμπορεύσιμες στον παγκόσμιο χάρτη. Τα υποβρύχια, για παράδειγμα, και τα τσιμεντένια τείχη του Ισραήλ που περιβάλλουν την πολιορκημένη Γάζα μαζί με το τείχος του Απαρτχάιντ έχουν γίνει μια πολύ σημαντική προσθήκη για την τεχνολογία και τον εξοπλισμό ελέγχου των συνόρων και πορυπολιών. Δεν τυχαίο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρνει το περίφημο συνοριακό του τείχος. Θεωρεί το τείχος Ισραήλ μοντέλο στο περίφημο συνοριακό τείχος στο νότο της Αμερικής. Από την άλλη πλευρά, το δίκτυο των στρατιωτικών σημείων ελέγχου που διασχίζουν τη Δυτική Όχθη είναι μια συνεχής απεικόνηση τεχνολογιών επιτήρησης και ελέγχου της κίνησης. Η απαιτούμενη βιομετρική τεχνολογία διατίθεται στο εμπόριο σε διεθνείς διαβάσεις. Και σήμερα στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο, πάλι Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη περιπολούν τη Μεσογειακή Μεθόριο. Στον επίλογο, λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ στη μεγάλη συγκέντρωση της Τρίτης, την προηγούμενη, πότε έγινε η συγκέντρωση της αντιφασιστική, Τετάρτη, η οποία θα μπορούσε να μας βοηθήσει πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, το επικρατικό πλαίσιο επιτρέπει την ιστορικοποίηση, την εκβαθέων ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, αποκλείοντας έτσι αφελείς συγκρίσεις και συνωμολογικές κρίσεις. Όλοι διαδηλώσαμε ενάντια στη Χρυσή Αυγή, μια εγχώρια εφαρμογή της ναζιστικής ιδεολογίας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εφαρμογή της γενοκτονικής ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας στο ευρωπαϊκό έδαφος. Οι Ναζί αντιμετώπισαν τους λαούς της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τους Εβραίους, τους Ρωμά και τους Σλάβους, ως ηθαγενείς προς εξολόθρευση και τη χώρα τους ως ζωτικό χώρο για τους επίκους της Άριας Ράτσας. Η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση με χρήση αυρών εισαγόμενων από το Ισραήλ. Ένα σύγχρονο επικιστικό άπιακρο κράτος, το οποίο οι ιδρυτές εμπνεύστηκαν και βοηθήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αποικιοκρατία και το οποίο ως απάντηση στον ευρωπαϊκό αντισημιτισμό δανείστηκε την επίσης ευρωπαϊκή αντίληψη του έθνους ως κοινότητας αίματος και δημιούργησε ένα αντίγραφο της μονοπολιτισμικής Ευρώπης στην ιστορικά ανεκτική Μέση Ανατολή. Σήμερα το Ισραήλ χρησιμοποιεί τους ιθαγενείς Παλαιστινίους για να τεστάρει τεχνολογικά συστήματα αστικού πολέμου προς εισαγωγή, όπως έδειξα πολύ σύντομα. Αυτό το παράδειγμα δείχνει, ελπίζω, πώς το επικροατικό πλαίσιο ανάλυσης βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της σημερινής αρκετά παράδοξης εποχής μας. Μιας εποχής στην οποία ο ρατσισμός μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με τον φιλελευθερισμό, μιας εποχής που η αναφορά στο ολοκαύτωμα μπορεί να δικαιολογεί πρακτικές εθνοκάθασης και μιας εποχής που το πρόταγμα της αποικιοποίησης φαντάζει πιο αναχρονιστικά επίκαιρο από ποτέ. Ε...
Μία από τις ερωτήσεις, και στο μεταξύ σας παραφράζω κιόλας κάποιες από αυτές, είναι αν στην πραγματικότητα, με τις περιγραφές που έχουμε και τις συζήτησεις, τέλος πάντων, από όλους τους ομιλητές, αν πρόκειται στην πραγματικότητα για poor life matters και όχι refugees ή black lives ή Palestinian lives matter. Μήπως είναι αυτό το σύνθημα το οποίο θα έπρεπε στην πραγματικότητα να συζητάμε, ή αν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους όρους που θέσαμε σε αυτό το πάνελ. Ίσως μία ακόμα. Ναι, νομίζω θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με αυτήν. Και δεν ξέρω ποιος από τους ομιλητές μας θα ήθελε να κάνει κάποια σχόλια. Θέλεις να ξεκινήσεις εσύ, Πινελόπη. Εκλαμβάνω την ερώτηση λίγο όταν βάζουμε τη φίλη μαζί με το φίλο σε μια οπτική διαθεματική. Κατά κάποιο τρόπο κάνουμε κριτική. Πάντα υπάρχει τάξη, πάντα υπάρχει το κεφάλαιο. Γι' αυτό είπαμε ότι ο Μπέμπε μιλάει για το σκλάβο ως η επιτομή τη σύνδεση του κεφαλαίου με το σώμα, ως την ζωντανή κρύπτη του κεφαλαίου. Άρα, μιλάμε πάντα για φυλετικός ρατσισμός. Άρα, είναι σαν λίγο να πάμε πίσω, ας πούμε, στην εποχή που ο Φανόν Πρενσάρινε λέει ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι πρώτα είναι, ας πούμε, σε μια μαρξιστική ανάλυση καθαρή, ότι υπάρχει η κοινωνική τάξη και οι τακτικές ανισότητες και μετά έρχεται η φυλή και επίσης υπονοείται περισσότερο ως ταυτότητα. Και αυτό δεν θέλουμε να πούμε όταν μιλάμε για κριτικές θεωρίες της φυλής. Και όσον αφορά αυτή την υπόνοια ότι αν είσαι, που ακούμε συχνά στα κοινωνικά μέσα, αν έχεις χρήματα, είσαι ok. Όλες οι διηγήσεις που μπορεί κανείς να διαβάσει από άτομα που είναι καθηγήτριες, καθηγητές, που έχουν διάφορες θέσεις στην αμερικάνικη κοινωνία, λένε ότι δεν υπάρχει αυτό, ότι πάντα υπάρχει στην Αμερική το color line που ανέφερε ο Γιάννης. Άρα, αυτή ήταν μια πρώτη σκέψη. Okay. Ναι. Κάποιος άλλος, Γιάννη. Ναι. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και μεγάλη κουβέντα και νομίζω ότι είναι και στο μυαλό όλων μας συχνά αυτού σαν δίλημα. Εγώ θέλω να θυμίσω μια φράση που είναι πάρα πολύ γνωστή. Την έχει πει ο Stuart Hall και λέει πως, στα αγγλικά στην αρχή, «Race is the modality through which class is lived». Να, αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η φυλή είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο η τάξη βιώνεται. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν προσπαθεί να κάνει το γνωστό, ας πούμε, τη γνωστή άσκηση της πρωταρχικής αντίθεσης και της δευτερεύουσας αντίθεσης. Αν μπούμε στη λογική αυτή, πιστεύω ότι θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί ξεχνάμε όλη την εμπειρία της λευκής κυριαρχίας, ξεχνάμε όλη την εμπειρία του ρατσισμού. Ο καπιταλισμός πάντα ήταν racialized capitalism, πάντα ήταν ρατσιστικός καπιταλισμός. Αλλά δεν αρκεί να τον πούμε μόνο καπιταλισμό και να τελειώσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η διάρθρωση τάξης και φυλής πρέπει να συνοδεύει όλες τις αναλύσεις μας. Ναι, νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει διάθεση από όλους μας να το δούμε και με όρους τάξης. Και νομίζω ότι και στο κίνημα των Black Lives Matter, για παράδειγμα, η κριτική στον Ομπάμα ήταν με ταξικούς όρους κιόλας. Δηλαδή, ένας δικός μας, υποτίθεται, ο οποίος ήταν από την άλλη μεριά όμως τελικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις πιο δυνατές στιγμές του Black Lives Matter ήταν επί κυβέρνηση Ομπάμα. Το βασικό όμως ίσως που θα μπορούσε να υποθεί εδώ είναι ότι ακόμα και από τη μεριά των τεχνολογιών που μίλησα πριν, δηλαδή τεχνολογίες οι οποίες η επικρατεία δημιούργησε, ήταν πολύ πιο
μαζικά παραγόμενες στα κορμιά των Ιθαγενών και οι οποίες μετά εισήχθησαν στα κορμιά των φτωχών της Ευρώπης. Δηλαδή η περίφημη φυτεία, η γαλέρα, όλες αυτές οι αντιλήψεις, οι υπερφράξεις, τα enclosures, τα περίφημα, μπόρεσαν να γίνουν στην Ευρώπη εφόσον είχαν πρώτα δοκιμαστεί, εφαρμοστεί και εξαπλωθεί στον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή και ιστορικά έχει σημασία να πούμε ότι φυσικά και τελικά μιλάμε για ένα ταξικό σύστημα, το οποίο όμως έχει ανάγκη τους πληθυσμούς που είναι εκτός εθνικού πλαισίου για να εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές, πάνω στις οποίες μετά μπορεί επίσης να εξαπλωθεί, ας πούμε, και να εξαπλώσει και στο δικό τους ταξικό, ας πούμε, εχθρό, ταξική κοινότητα τους απέναντι. Αλλά είναι βασικό να πούμε ότι χρειάζεται καταρχήν μια απουσία αναγνώρισης της υποκειμονικότητας του άλλου, η οποία κατεξοχήν γεννήθηκε στην επικρατεία, ότι ο άλλος δεν υπάρχει καν. Δηλαδή, η κουβέντα την οποία αναφέρει κάποια στιγμή ο Βιβέιρο Ντε Σάντος μεταξύ των επικρατών για το τι ακριβώς σώμα έχουν οι Ιθαγενείς της Αμερικής. Αν έχουν σώμα σαν τα δικά μας, αν έχουν ψυχή. Αν έχουν σώμα μόνο, αν δεν έχουν ψυχή ή αν έχουν ψυχή τέλος πάντων, δηλαδή αν είναι μόνο σώματα που μπορούν απλά να σκοτωθούν χωρίς να σωθούν, ή αν μπορούν τέλος πάντων, αν έχουν ψυχή, οπότε μπορούν τελικά να περάσουν στον καθολικισμό. Είναι κάτι το οποίο δεν υπήρξε στην λευκή Ευρώπη. Αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι αντιλήψεις, γιατί υπάρχει καν, είναι καν άνθρωπος ο Ιθαγενής, είναι στη βάση αυτής της κυριαρχίας. Και η οποία μετά, φυσικά, ξαναλέω, σε διάφορες άλλες μορφές, εισήχθη πάλι στην Ευρώπη. Δηλαδή, το εργοστάσιο είναι η τελευταία μορφή καταστολής και alienation και, πώς το λένε, της αποξένωσης, του οποίου πρώτα υπήρξε η φυτεία, πρώτα υπήρξε η γαλέρα, η οποία ήταν δομές εκτός Ευρώπης, πάνω σε ιθαγενικά κορμιά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι κάπως, αυτό που σκέφτομαι είναι κάπως αυτό που είπε και η Πινελόπη, δηλαδή αυτή η αλληλοδιαπλοκή φιλή-φίλου τάξης, νομίζω ότι στην πραγματικότητα είναι εκεί που εκκινεί και καταλήγει κάπως αυτή η συζήτηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε, όπως είπε και ο Γιάννης, προτεραιότητα απαραίτητα σε μία από αυτές τις παραμέτρους, αλλά νομίζω ότι οι αντινομίες ανάμεσά τους είναι πολύ ενδεικτικές. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο φεμινισμό, στο λευκό φεμινισμό, ας πούμε, του πρώτου κύματος, η κριτική ήρθε από το μαύρο φεμινισμό. Δηλαδή, πώς διαπλέκεται και το φύλο και η ταξικότητα, βέβαια. Ή, ας πούμε, στους μετανάστες που φτάνουν εδώ, στην Ευρώπη σήμερα, στην πραγματικότητα πρόβλημα έχουν οι φτωχοί μετανάστες και πρόσφυγες. Οι πιο πλούσιοι και οι αρκετά πιο πλούσιοι, με τα προγράμματα αγοράς citizenship, όχι μόνο μπορούν να μπουν, αλλά μπορούν να κατοικήσουν και αυτοί και τα παιδιά τους και να πάρουν και το ευρωπαϊκό διαβατήριο. Όσοι και όσες δεν έχετε δει αυτό το βίντεο που προμοτάρει και στην Ελλάδα την αγορά που με 200.000 ή νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και αγοράζοντας ένα ακίνητο, παίρνεις ευρωπαϊκό διαβατήριο στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν είσαι επενδυτής, ακόμα κι αν είσαι από αυτές τις πολύ καταφρονημένες και ποινικοποιημένες χώρες του Πακιστάν ή του Αφγανιστάν, δεν ξέρω, μια χαρά έχεις το ευρωπαϊκό σου διαβατήριο και διαφημίζεται. Οπότε, πώς συναντιέται η ταξικότητα με τη φυλετικότητα. Και βέβαια, σε σχέση τέλος και με αυτό που είπε ο Γιάννης, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε πως ο ρατσισμός συνδέεται δομικά με τον καπιταλισμό. Δεν είναι μίσος μόνο, δεν είναι ξενοφοβία, είναι μια πολύ υλική τεχνολογία της εξουσίας η οποία παράγει διαχωρισμούς, διαιρέσεις και προνόμια εντός μιας εργατικής τάξης που θα μπορούσε να είναι κατά τα άλλα υπό άλλες συνθήκες. Οπότε, νομίζω ότι αυτά είναι σημεία τα οποία φυσικά αξίζει να τα
κρατάμε. Ίσως μία ερώτηση, η οποία νομίζω έρχεται λίγο και ως συνέχεια της προηγούμενης, αλλά και των απαντήσεων. Και πάλι έτσι κάπως παραφράζω. Εάν μπορούμε να δικαιολογήσουμε συμπεριφορές όπως και αυτό που περιέγραψε η Όλγα πριν, αλλά και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι οι ομιλητές καταδείξανε, αν αυτός ο ρατσισμός τελικά μπορεί να, όπως το λέει εδώ ο σχολιαστής, εάν φερόμαστε τέλος πάντων έτσι στους μετανάστες, ικανοποιεί κάποια ψυχολογική ανάγκη, για να παραφράσω, ας πούμε. Πρόκειται ή μπορεί κανείς να αποδώσει αυτές τις καθημερινές συμπεριφορές, αυτό τον διαπροσωπικό, ας πούμε, ρατσισμό, κάπου αλλού. Γιατί νομίζω η μεγαλύτερη έμφαση ίσως που δώσαμε εδώ έχει να κάνει με τις δομές, αυτό που λέμε structure, αυτό που λέμε πώς θα μπορούσαμε ίσως να συνδέσουμε τα δύο. Νομίζω η ερώτηση... Ορίστε. Εμένα δείχνει ότι είμαστε ζωντανά ακόμα. Ελπίζω όντως να είναι έτσι. Ναι, παραφράζοντας και αν μεταφέρω έτσι καλά την ερώτηση, θα ήθελα λίγο να μπορούμε να κάνουμε λίγο πιο εμφανή ίσως αυτή τη σύνδεση που λέμε το structuralist, μάλλον racism με το interpersonal, διαπροσωπικό με δομικό, συστημικό ρατσισμό. Εάν μπορούμε λίγο να συνδέσουμε τα δύο περισσότερο για το κοινό μας. Είναι ο ρατσισμός, ικανοποιεί κάποια βαθύτερη ψυχολογική ανάγκη. Δείχνει ότι είναι... Okay. Ναι. Εδώ μου δείχνει ότι είμαστε live. Μπορούμε να συνεχίσουμε, Όλγα, και κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις, γιατί έχουμε συμπληρώσει ήδη και τις 2 ώρες. Εγώ τώρα, εντάξει, δεν είναι και καθόλου ο κλάδος μου, ας πούμε, αυτός ψυχολογίας και τα λοιπά. Αυτό που θα έλεγα, έτσι σαν, ας πούμε, σε μια πολύ πρώτη παρατήρηση, είναι ότι εγώ δεν βλέπω, ας πούμε, πώς μπορούμε να ψυχολογικοποιούμε κοινωνικές δυναμικές και σχέσεις εξουσίας. Σίγουρα, οι τρόποι που ενσωματώνονται και που διαμορφώνουν τις υποκειμενικότητες των ανθρώπων, θεωρώντας ότι η υποκειμενικότητα, ας πούμε, η ταυτότητα δεν είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό, αλλά είναι υποδιαμόρφωση μέσα από εμπειρίες, πράξεις, πρακτικές κτλ. Σίγουρα... υπάρχει μια διαμόρφωση της ψυχολογίας μας, ας πούμε, σε σχέση με αυτές τις ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες. Αλλά δεν νομίζω... Δηλαδή, εγώ δεν θα έδινα βάρος σε μια ψυχολογικοποίηση. Είναι σαν να λες, ας πούμε, είναι πολύ πιθανόν και κάποιος που είναι βιαστής, για παράδειγμα, να έχει ψυχολογικά τραύματα. Παρ' όλα αυτά, ο βιασμός είναι κάτι που πατάει σε μια δομή μιας πατριαρχικής κοινωνίας. Σε μία έμφυλη. Αντίστοιχα και ο ρατσισμός, η βία, η ρατσιστική βία μπορεί να ασκείται από άτομα που μπορεί ψυχολογικά να μην είναι πολύ σταθερά ή δεν ξέρω. Αλλά ταυτόχρονα εκφράζει μία σχέση εξουσίας που είναι πολύ βαθιά κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά εμπεδομένη. Κάποια άλλο σχόλιο ίσως. Θα μπορούσα ίσως, ναι. Νίκο, αυτή τη στιγμή ηχογραφούμε απλά ή έχουμε και σήμα? Και τα δύο. Δύσκολη επικοινωνία. Κάποιοι λένε χάσαμε το σήμα. Εάν μπορούμε να συνεχίσουμε ίσως και αν, δεν ξέρω,
αν ηχογραφείς και... Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά να συνεχίσουμε με μια τελευταία μία-δύο παρατηρήσεις και να το κλείσουμε. Okay. Πολύ συνοπτικά, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι και έτσι όπως νομίζω προσπαθήσαν οι ομιλητές μας να, με επιτυχία νομίζω να καλύψουν το θέμα. Αυτό ακριβώς αυτό που λέμε διαπροσωπικός, ας πούμε, ρατσισμός. Αποδίδουμε δηλαδή ρατσιστικές συμπεριφορές, προσωπικότητες, ψυχολογικά ίσως χαρακτηριστικά, μια ψυχολογικοποίηση ίσως. Και αυτό συχνά που μας διαφεύγει και νομίζω είναι, πρέπει να δώσουμε βάση, είναι ακριβώς ότι τα άτομα είμαστε οι ίδιοι προϊόντα ακριβώς των θεσμών μας. Μιλήσανε κάποιοι από τους ομιλητές εδώ για την εκπαίδευση, πολιτικής, μπορεί να μιλήσει δηλαδή για σε πολλά επίπεδα συμβολική δύναμη, πολιτική δύναμη, οικονομική δύναμη, θεσμοί που έχουν να κάνουν με την κοινωνία μας, τέλος πάντων, της οποίας ακριβώς είμαστε προϊόν. Και νομίζω είναι και το μεγάλο συχνά σφάλμα αυτή η ψυχολογικοποίηση, τέλος πάντων η απόδοση ρατσιστικών συμπεριφορών σε άτομα κτλ. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάποια τελευταία σχόλια, Νικόλας. Τονίζω... Ναι, ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να το δει αυτό κανείς. Τουλάχιστον στην μεταπικιακή θεωρία, ο Φανόν ήταν αυτός ο οποίος εισήγε την έννοια της ψυχανάλυσης και της ψυχολογίας στη βία του απικιοκράτη. Αυτό λοιπόν που είπε τέλος πάντων ο Φανόν είναι ότι πολύ απλά αυτή η δυνατότητα που δίνει η απικιοκρατία της υπέρμετρης βίας απέναντι στον ηθαγενή γεννάει ταυτότητες και γεννάει τέλος πάντων συνδέσεις και ταυτίσεις ψυχολογικές, οι οποίες μπορούν πραγματικά, χωρίς να περάσουμε σε ένα επίπεδο ψυχολογικοποίησης, να μιλήσουμε όμως για μια βία η οποία πραγματικά είναι πέρα από το ανεκτό, πέρα από το αντιληπτό, πέρα από το κατανοητό. Αυτή η τυφλή βία η οποία βλέπει τον άλλον απέναντι ως ένα ζώο, ως ένα άγριο ζώο και το οποίο πολλές φορές οδηγεί σε αυτά τα εγκλήματα που πραγματικά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Νομίζω ότι είναι ένα άλλο πράγμα να πούμε ότι ψυχολογικοποιούμε τη βία γενικότερα και αφήνουμε τους ειδικούς της ψυχολογίας να μας εξηγήσουν πράγματα τα οποία καταλαβαίνουμε όλοι και άλλο να πούμε ότι η βία της απεικιοκρατίας γέννησε συμπεριφορές οι οποίες πραγματικά περνάνε στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο των δύο μερών, ας πούμε, έτσι. Δεν, το ένα δεν απαραίτητα ταυτίζεται με το άλλο. Ούτε αποκλείει το άλλο. Πολύ μικρό. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον επίσης να μιλήσουμε για το διαπροσωπικό σε σχέση με το εθνογραφικό. Δηλαδή αυτές οι στιγμές, σαν αυτές που ανέφερε η Όλγα, και μου θυμίζει τον Φανόν επίσης τη γνωστή αυτή σκηνή «Κοίτα ένα μαύρο», που είναι... μία μητέρα με το παιδί και βλέπει έναν μαύρο άνθρωπο και αυτό δείχνει με το δάχτυλο το παιδί και δεν είναι τυχαίο ότι ο λευκός αναπαραστάται ως μικρό παιδί, στο οποίο κατά κάποιο τρόπο κατηγορεί το μαύρο, κοιτάζοντάς το ότι αυτός είναι ο θήτης σε μένα, κάτι κάνει σε μένα με το βλέμμα. Και αυτό, δηλαδή, που είναι κάπως η βάση αυτής της ιδέας, που είναι κάπως μια ψυχολογική ιδέα της αθότητας, που έχει σχολιάσει πάρα πολύ τελευταία αυτές οι έννοιες white fragility, white innocence, και πώς εμφανίζονται σε αυτές τις διαπροσωπικές στιγμές συνάντησης. Δηλαδή θα το έβαλα περισσότερο έτσι ως ψυχολογικό και που αξίζει να μελετήσουμε, όπως αυτή η σκηνή, αν θυμόσαστε, στο Central Park στη Νέα Υόρκη, που αυτή ήταν ένας μαύρος birdwatcher που κοιτούσε τα πουλιά και μετά ήταν μια γυναίκα με το σκύλο και τον, ξέρεις, νομίζω ότι αυτός, ας πούμε, την απειλή και το δικαίωμα που έχει να τον καταγγείλει, να φέρει την αστυνομία, αυτές οι στιγμές, οι διαπροσωπικές, είναι και κομβικές
δηλαδή, στιγμές να μελετήσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές. Ευχαριστούμε το μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον κοινό μας σήμερα εδώ. Και βασικά την υπομονή σας με όλες τις τεχνικές δυσκολίες. Συγγνώμη και στον Ιάσονα που δεν καταφέραμε να συνδεθούμε. Και ελπίζουμε η συγκεκριμένη εκδήλωση σήμερα να γίνει έναρξη για περισσότερες συζητήσεις πάνω στο θέμα και ένα ευρύτερο, τέλος πάντων, δημόσιο διάλογο. Και πάλι σας ευχαριστούμε και καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.